Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας. Με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καδαμπάκα στο production και την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Το Γρηγόρη Κόκκινο μόνο του εδώ στο στούδιο του Μετρόπολη 95,5 των FM. Ο Κωστής έχει μείνει στην αγορά, ψάχνει να μου ψωνίσει, παιδεύεται. Αν τα καταφέρει και το βρει, θα έρθει. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή σε ένα λεπτό μόνο όπου θα γίνει και η οριστική διαγραφή του οχήματός σας. Μην ξεχνάτε ότι τους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπαίνετε στο www.listoparto.gr και έχετε την ευκαιρία να πάρετε το δικό σας ανταλλακτικό ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν στο www.listoparto.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, ιδιαίτερα εσείς καθώς δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SMR στο 9.55 και όσοι δεν θέλετε να πληρώνετε, ρε παιδί μου, υπάρχει η σελίδα μας στο Μετρόπολης 95.5 στα social media. Με χορηγό την κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτου, την Εσκιάδης Μπαλοδήμος, τη Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία φροντίζει για όλους εσάς να έχετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας στις καλύτερες τιμές αγοράς. Βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου για αυτό το διάστημα μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 σε όποια έκδοση θέλετε, με όφελος μέχρι και 1.600 ευρώ παρακαλώ, με τιμές οποίες δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Σε λίγες μέρες έρχεται το goldmail.gr με την υπογραφή του ομίλου Μετρομίντια. Είναι το νούμερο ένα digital mail στην Ελλάδα με μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και με δωρεάν δωροεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις πόλης και όχι μόνο. Ξεκινά μάλιστα ένα μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο goldmail.gr. Τα δώρα.
Πενταήμερο για δύο άτομα στην Πράγα Αεροπορικό. Πάσκα στο Πολυτελές 5 αστέρων Ράμαντα Πλάζα Στράκη. Γυαλιά ηλίου γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό εντελώς δωρεάν στο goldmail.gr. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου στην εκπομπή Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Λοιπόν, με υποδοχή εδώ πέρα από πολλούς, με πολλά ενδιαφέρον, Gold Mall παιδιά, όχι Gold Mail, εντάξει, Gold Mall για εσάς οι οποίοι θέλετε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό. Μην ξεχνάτε τον μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος τρέχει για τον Πασχαλιάτικο Βελία, καθώς καθημερινά 11 και 4 το πρωί, 3 και 4 το μεσημέρι και 6 και 4 το απόγευμα έχετε την ευκαιρία και την ευκαιρία να κερδίσετε εσείς ένα αρνί διαχειρός Μετρόπολης 95,5 και να εξασφαλίσετε το πασχαλιάτικο τραπέζι, το κυριότερο δηλαδή που χρειάζεται για το πασχαλιάτικο τραπέζι. Τι κάνετε? Στέλνετε ένα απλό μήνυμα, γράφετε α3, αφήνετε κενό τη λέξη αρνί, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54344. Τις ώρες που σας είπα θα γίνει η κλήρωση, λέμε εμείς, ανακοινώνουμε το όνομα του νικητή και έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το Μετρόπολης 95,5. Από τη στιγμή που βγαίνει στον αέρα κερδίζει το μπασκαλιά του Κοβελία, το οποίο είναι μια προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου, τα οποία έχουν 3 καταστήματα, Εφροσύνης 24 στον Εύασμο, Εθνικής Αντιστάσεως 31 στον Εύασμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. Ο λαός είναι θυμόσοφος και λέει μεγάλη κουβέντα μη λες, μεγάλη μπουκιά φάε. Σήμερα η Champions League. Έχει τη United σήμερα, για ποια θα δει. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει, εγώ πιστεύω θα περάσει η Σεβίλη. Ό,τι στοίχημα θες. Τι? Ό,τι στοίχημα θες. Ποιος θα δεν περάσει. Θα περάσει ο Μουρίνιο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι. Ούτε μία. Θα περάσει ο Μουρίνιο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γράψω να γράψω. Γράμα, γράμα, χώπα όλος, να πάει γολ, γολ, γολ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Τώρα δεν είμαι σαν και σένα, εγώ θα βγω με γόβες. Έτσι και περάσει σε βίντεο. Θα βγω με γόβες στο καλή μάζι σε βίντεο. And I give a bit of to you. Και έχεις τώρα το τον Καζαμπάκα να κοιμάται χτες και να κάνει τον πιο ωραίο ύπνο των τελευταίων ετών. Ωραία πελατεία, δουλειά πέφτει. Έτσι, τι να κάνουμε, την πατήσαμε, την πατήσαμε άσχημα. Και εσύ ρε παλτό που κάνεις τον προπονητή, μπας και μου κλείνεσαι πίσω και περιμένεις μπας και κάνουνε λάθος οι παίκτες του Μοντέλα. Ε, σε σένα το λέω ρε, χορτάτε, Ζωζέ, άκου Ζωζέ, Special One, πας με τη Λίβερπουλ τα δίνεις όλα και πας με, το, με τη Σεβίλη, ποια Σεβίλη ρε. Και χάνεις μέσα στο γήπεδο, σε γιουχάρουν, σε φωνάζουν και δεν υδρώνει τα αυτή σου. Και ξεφωνίζει ο κόσμος σε εμάς. Εμάς τους ειδικούς, τους επιστήμονες. Το πρωί έμαθες το αποτέλεσμα. Πρέπει να ήταν το καλύτερο σου εγερτήριο, Θανάση μου, με διαφορά. Απ' τα καλύτερά σου τέλος πάντων. Άρα εσύ κοιμόσουν και η τύχη σου δούλευε. Λοιπόν, όπου 8 η ώρα πρέπει να ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου ο Καζαμπάκας. Γι' αυτό ο Φαλακρός δεν είναι εδώ, γιατί... ψάχνα να βρει γόβες, αλλά πού να βρει το νούμερό μου, δύσκολα. Αν και αυτός είναι ειδικός, θα έπρεπε να ξέρει, δηλαδή. Σαν μπαϊσέξουλας που δήλωσε, θα έπρεπε να ξέρει που και που. Αυτή είναι η γοητεία, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η γοητεία του ποδοσφαίρου, του στοιχήματος, της βλακείας που μπορεί να πει ο Γρηγόρης, οποιοσδήποτε άλλος, έτσι με μεγάλη σιγουριά και φουσκώνοντας σαν τον παγόνι. Και μετά, φαπ! Πάρ' τη φάπα. Προσγειώσου ανώμαλα
Και άμα θες, ξανακελάιδησε. Τι να πεις μετά. Όχι, πείτε μου, τι να βγεις και να πεις μετά. Τι να πεις, δραμάγκα. Ότι έκανα λάθος, έκανα λάθος. Και, τι είπες, θα βάλω γόβες. Λούστου. Λούστου τα τώρα. Άλλη φορά να προσέχεις. Ο νομουσάτος δεν λέει μεγάλο κουβέντη, προσέχει απέναντί μου. Τι αγάπη. Όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Λοιπόν, όχι ότι το ποντάραμε και μας χάλασε και χιλιαδιό, για να εξηγούμεθα. Δεν είμαι από αυτούς που κλαίγονται και θα κλαφτώ ποτέ γιατί έγινε κάτι. Αλλά το ξαναλέω, έχεις εικόνα από κάποιες ομάδες. Να σου πω την αμαρτία μου, γι' αυτό ποντάρα Βαλένθια και γιατί είναι καλή ομάδα. Και γιατί πίστευα ότι μπορεί να κερδίσει τη Σεβίλη με στην έδρα της. Αντίθετα η Μάντσεστερ τα έδωσε όλα με τη Λίβερπουλ. Να δούμε τι θέλει ο Πετροδός. Δεν πιστεύω να θες να με εξαφωνήσεις ή να μου βρήκες γόβες. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, γιατί έχουμε δύο ειδήσεις. Η μία είναι η ανακοίνωση ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ για τον υπέρ του Ιβάν Σαββίδη. Και η δεύτερη, να ξεκινήσουμε με την είδηση, είναι η κλήση σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για την Παρασκευή ώρα 10.30 το πρωί. Παρασκευή 16 Τρίτου δηλαδή, ώρα 10. Κλήση για τον? Για τον ΠΑΟΚ, για την υπόθεση του ντέρμπι. Ναι. Λοιπόν, η κλήση είναι για τον Λούμπος Μίχελ καταρχήν, να μην σου αναφέρω όλα τα άρθρα τα οποία δεν χρειάζεται. Πέρα, ναι. Πάει ΠΑΟΚ και Λούμπος Μίχελ και βάσει του φύλλου αγώνας το οποίο συνέταξε διαιτητής, ηλεκτρονικών μηνυμάτων του ίδιου σαν ο διαιτητή προς τη διοργάνωση Super League, στην έκθεση του παρατηρητή, στην αναφορά συμβάντων της αστυνομίας, ναι, σε συνδυασμό με οπτικοακουστικό υλικό. Αυτά χρησιμοποιεί η δικαστής για να καλέσει τον ΠΑΟΚ σε απολογία και επίσης τον Λούμπος Μίχελ για τη συμπεριφορά του. Κλήσει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Με την παρούσα διαβάζουμε την πειθαρχική δίωξη του υπευθύνου ασκήσεως διώξεως ποδοσφαιρικών αδικημάτων, καλώντας σας συνάμα όπως παραστείτε ενώπιόν μας κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίστηκε την Παρασκευή την ίδια ώρα. Καλή δηλαδή και τον Ιβάν Σαββίδη με βάση τη δίωξη του εισαγγελέα. Ναι. Τρίτον, είναι η κλήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με βάση την ένστασή σας για το κύρος του αγώνα και του φύλου αγώνα του Derby ΠΑΟΚ ΑΕΚ και της αντικανονικής διακοπής του αγώνα. Και τέταρτον, υπάρχει κλήση για την ΠΑΕ ΑΕΚ. Με την παρούσα σας διαβάζουμε την ένσταση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το κύρος του αγώνα. Προφανώς ο ΠΑΟΚ ζητάει να χρηστεί η πέτεια η ΑΕΚ για τη διακοπή του αγώνα επειδή δεν ήθελε να βγει στο γήπεδο. Επίσης υπάρχει μια κλήση στην ΠΑΕ Ολυμπιακός για την καλούνε την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κλήση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς απολογία. Ζητάει πρόσθετη παρέμβαση. Μετά αναβολή δικάσιμος είχε οριστεί η 15η-3η-2018, ενημερώνουμε τη συζήτηση της ως άνω πειθαρχικής υποθέσεως, θα γίνει την ημέρα Παρασκευή. Υπάρχει μια πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα μου επιτρέψετε να το ψάξω αυτό λίγο να δούμε παραπάνω. Και επίσης καλεί τον ΠΑΟΚ μετά την πρόσθετη παρέμβαση που έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για αυτή την υπόθεση που είχε οριστεί αρχικά για τις 15 Μαρτίου. Έτσι, αυτά είναι οι κλήσεις σε απολογία. Αργότερα θα έχουμε ανάλυση ακριβώς τα άρθρα, τι σημαίνει και τι ακριβώς μπορεί να φέρει κάθε κλήση από αυτές. Αντιλαμβάνεσαι ότι την Παρασκευή θα γίνει ένας χαμός από δικαστήρια. Πάμε τώρα στην ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Είναι αδύνατο όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για τον ΠΑΟΚ να μην επηρεάζει και εμάς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Φαίνεται πως ο δικός μας σκόπος έχει μικρότερη σημασία από εκείνον των συναδέλφων μας στις υπόλοιπες ομάδες. Διότι εμείς που ουδέποτε προκαλέσαμε με δηλώσεις, χειρονομίες ή τη στάση μας στο γήπεδο, θέλουμε να κερδίσουμε έναν τίτλο στα χαρτιά. Εμείς που ήμασταν πρώτοι με 16 νίκες και βάση απόδοσης φαβορεί για την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον όμως κανείς δεν ενδιαφέρεται και δεν μιλάει για το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν θα μας πει ποτέ γιατί έπρεπε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα χωρίς δικαίωμα ήττας, επειδή οι αντίπαλοι επέλεξαν να μην μας αντιμετωπίσουν στο γήπεδο. Κανείς δεν θα μας πει γιατί μας αρνήθηκαν χωρίς υπόδειξη ένα κανονικότατο γκολ που θα μας έφερνε πάλι πρώτο στη βαθμολογία, έστω και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Κανείς δεν θα μας εξηγήσει γιατί η προσπάθειά μας δεν αξίζει τον τίτλο ή έστω τη διεκδίκησή του στα ίσα και μέσα στο γήπεδο. Επιχειρούν να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον του Προέδρου μας, επιμένοντας σε μια κακή εικόνα και όχι στην ουσία.
Ξεχνούν ότι ο Ιβάν Σαββίδης έφερε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και τον καλύτερο προπονητή στον ΠΑΟΚ και φτιάχνει μια ομάδα ικανή να πρωταγωνιστεί δίχως τακτικές του παρελθόντος. Ξεχνούν ή προσπαθούν να ξεχάσουν πολλά, αλλά όχι εμείς. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας απίστευτος εργοδότης, ένας δεύτερος πατέρας για όλους μας. Μας έχει συγχωρήσει και μας έχει υποστηρίξει σε πολλά λάθη και εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τη δική του τιμή. Θεωρούμε τις συντονισμένες επιθέσεις στο πρόσωπό του ως μια ξεκάθαρη τακτική να μειώσουν τη δυναμική του ίδιου, του ΠΑΟΚ και τη δική μας. Θα επιθυμούσαμε να απαντήσουμε μόνο στο γήπεδο, αλλά τελευταία μας το απαγορεύουν. Ο ΠΑΟΚ θα μάχεται μέχρι τελευταία στιγμή για αυτά που του αξίζουν, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι η δέσμευσή μας απέναντι του κυρίου Σαββίδη και φυσικά απέναντι στον κόσμο μας. Με τιμή, ποδοσφαιριστές ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά. Πατερούλης μας. Πατερούλης μας, ναι. Πατέρας μας και απίστευτος εργοδότης. Και δεύτερος πατέρας. Πατέρας μας, ρε φίλε. Αλλά... δεύτερος πατέρας, έτσι ο χαρακτήρας. Δεύτερος πατέρας. Μάλιστα. Νομίζω ότι αν έλειπε αυτό, όλα τα υπόλοιπα θεμητά. Γιατί, σε χαλάει το δεύτερος πατέρας. Ρεσί Κώστα, εντάξει, δίνει αφορμή για να κάνουμε χουλιάμα. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνεις κι εσύ. Α, από αυτή την άποψη. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τώρα. Okay. Δεύτερος πατέρας μας, γερό να είναι ο άνθρωπος, να βοηθάει τον ΠΑΟΚ να κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, οκ. Okay. Okay. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κωνσταντίνο Πετρώτο. Λοιπόν, και από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. No comment. Βέβαια, να προσθέσω ότι η απόφαση για την έφεση του Ολυμπιακού ακόμα δεν υπάρχει. Θα γίνει. Έλα. Παίρνει ένα βολές ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Έλα, διστάνει κυρίες και κύριοι. Έτσι. Για να βλέπετε τα πάντα. Έτσι, γύρω-γύρω έτσι, το τι συμβαίνει, όχι μόνο εδώ. Όπως ρώτησα τον συνάδελφο πατέρας μας, έτσι ρωτάμε και τι έγινε με την απόφαση για τον Ολυμπιακό. Τι έγινε, τίποτα. Θέλω να μου πείτε τι τιμωρία περιμένετε. Όλοι οι φίλοι οι οποίοι ακούτε έτσι για να αρχίσουμε να το σοβαρεύουμε και να μπαίνουμε στο κλίμα της εκπομπής σιγά σιγά. Τι τιμωρία περιμένετε για να υπάρχει. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχω ακούσει μείον 3. Έχω ακούσει μείον 6. Έχω ακούσει απαγόρευση εισόδου του Ιβάν Σαββίδη γιατί αυτό προβλέπει ο νόμος για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν την προβλέπει κάτι άλλο. Λοιπόν, έχω ακούσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και φυσικά έχω ακούσει και για υποβιβασμό του ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Προσοχή, άλλο τα θέλω σας και άλλο το τι περιμένετε. Λέω, τι απόφαση περιμένετε να πάρθει. Μην μπερδεύετε τα θέλω σας με το τι περιμένετε. Πείτε μου γιατί έχει άμεση σχέση με αυτά τα οποία θα συζητήσω. Θέλω σας με το τι περιμένετε. Πείτε μου γιατί έχει άμεση σχέση με αυτά τα οποία θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 2.30, καθώς ζούμε σε ένα θέατρο του παραλόγου. Βλέπω πραγματάκια τα οποία γίνονται όπου μπορεί κανείς να μιλήσει για πάρα πολύ καλή προαίρεση, για πάρα πολύ καλή θέληση, αλλά θα πω πρώτον ότι στέκομαι στο πλευρό της ανακοίνωσης των αστυνομικών Ελλάδος για αυτά που είπανε για τη σύλληψη, εντάξει, χωρίς να υπερασπίζομαι κανένα Σαββίδη, κατάπτυστο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε και κατακριτέο από όλους όσους θέλουν να είναι σοβαροί, αλλά θέλω να μου πείτε ποιος από εσάς που κελαϊδάει, που δείχνεται με το δάχτυλο του αστυνομικού, θα πήγαινε με 30.000 κόσμο να πάει να συλλάβει έτσι τον πρόεδρα και να τον πει πάμε μέσα. Εσύ Χατζηγεωργίου θα τον έπιανες? Εσύ ρε Χατζηγεωργίου θα τον έπιανες? Δεν απαντάει. Εγώ είμαι ηχολήπτης. Είμαι Ιντάι. Εγώ είμαι ηχολήπτης. Είμαι ηχολήπτης. Είναι πονηρός ο ηχολήπτης. Λέει, εγώ είμαι ηχολήπτης. Εσείς θα το πιάνατε, ε? Εσείς οι οποίοι κελαϊδάτε. Αφήστε το σαν ο Μαρινάκης. Θα το πιάνατε. Το Μελιτσανίδη θα το πιάνατε. Ε? Δεν λέω ότι μπαίνω στη λογική του... είναι σκορποχώρη και ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Πριν πούμε οτιδήποτε ελαφρά τη συνειδήσει και με μεγάλη ευκολία, ας σκεφτούμε για ένα λεπτάκι ποια είναι η θέση του άλλου, πόσο ευαίσθητα μπορεί να είναι τα δεδομένα και τι θα πράταμε εμείς. Θα σκεφτόσαστε το παιδάκι σας? Ακούσατε τι είπε ο Κομίνης άσχετα με τη γνώμη που έχω για τους διαιτητές μετά τον αγώνα? Εγώ τελείωσα. Η γυναίκα μου είναι έγκυος, δεν ξανασχολούμαι.
Εγώ τελείωσα. Τώρα αυτό γιατί τρομοκρατήθηκε, γιατί χιλιαδιό, να μην το έκανε θα πει κάποιος, να μην γίνονταν διαιτητής. Δεν το ξέρει. Δεν έχει πάει σε κανένα χωριό που η σφύρα είναι από πάνω ή ότι... Τι έγινε ρε Μόσκοβιτς, μας θυμήθηκες μετά από 5 χρόνια, ε? Και περιμένεις να με δεις και ένα υψηλοτάκουνο. Τι έγινε μωρή τρελή εσύ, στο Μόναχο εκεί πάνω, μας θυμήθηκες τώρα και στέλνεις και μήνυμα ούτε στο Messenger ούτε στο Viber, στο προσωπικό κινητό. Αν να χαθείς απίθανε, θες να με δεις με κόβες. Δεν μου βρήκε ο άλλος, δεν φταίω εγώ. Έτσι δεν έρχεται Γεωργίου. Ο Κωστής είναι στην αγορά και ψάχνει να βρει. Γόβες το νούμερό μου. Αφού αυτό το πράγμα θα σας ικανοποιήσει, εγώ θα το κάνω. Το είπα και θα το κάνω. Θα τις φορέσω και να μην τα περπατάω με γόβες. Τι θα κάνω, να μην το έλεγα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω για όλους σας που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε να επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει Voltera. Στη Voltera τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και ειδού μερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέλωση συμβολέου με ρήτρες πρόορης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Voltera, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε λοιπόν στο voltera.gr, καλέστε 213 088 3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Αλφα μητρία κενό, αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54-344, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Στο βουνό, στο πάρκο, στην παραλία, στο στάδιο, στο δάσος. Το περιβάλλον δεν μας δίνει απλά την αγαπημένη μας διαδρομή για τρέξιμο. Μας δίνει ζωή. Γι' αυτό τρέξε. Φέρε στην Intersport τα παλιά σου αθλητικά παπούτσια για ανακύκλωση και πάρε καινούρια 20% φθηνότερα. Intersport. Έχουμε το ίδιο πάθος. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν πούτρα σου ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852 727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου, Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together.
Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις, πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom design, Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη, 2310-201-202. Custom design, premium car styling. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου ένα δρακό αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons, ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Μόρις, εμείς γιορτάζουμε 51 χρόνια και εσείς κερδίζετε 51% στους ψυγειοκαταψύκτες Μόρις ενεργειακής κλάσης α2+, από 699 μόνο 342 ευρώ. Η αγάπη σας μετράει. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Σίγουρα θέλεις να αποκτήσεις ένα τρίχυρο Mini Cooper S με την απίστευτη οδηγική αίσθηση Go Car. Κατ! Πάμε σε άλλο. Αυτό μόλις πουλήθηκε. Α, οκ. Okay. Τότε κάνε δικό σου το πεντάθυρο Mini 1D που χωρά όλες σου τις επιθυμίες. Κατ. Πάει γι' αυτό. Το πήραν. Μην αργείς. Πρόλαβε το δικό σου Mini στη Velmar σε τιμή έκπληξη. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και ταξινομήσεις έως 31 Μαρτίου 2018. Μάθε περισσότερα στη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο Mini στη Βόρεια Ελλάδα. Μαρίνο Αντίπα 10, Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έλα και εσύ στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και γνώρισε από κοντά τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Κάνε παιχνίδι από το δικό σου μόνιτορ. Θέλεις πολλαπλά πονταρίσματα? Παίζεις σε 4 ρουλέτες ταυτόχρονα. Θέλεις live παιχνίδι? Ποντάρεις ηλεκτρονικά σε live τραπέζια. Νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Με πολύ χαμηλό bet για πολύ υψηλά κέρδη. 5η 15 Μαρτίου, 9 το βράδυ. Μη χάσεις την επίσημη πρεμιέρα για τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες με το διάσημο παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη. Έλα στο Regency Casino. Μπες στην κλήρωση και γίνε ένας από τους 24 τυχερούς που θα δοκιμάσουν πρώτοι τις νέες ηλεκτρονικές ρουλέτες. Λαχνή συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν. Εκτός από ένα. Την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224. 693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Αν με θυμώσουν, θα ήθελες κανένα βαρελάκι μπύρα. Πάντα σε θυμάμαι. Κατάλαβες από τα μηνύματα. Θα παίρνεις ένα τηλέφωνο να σε κεράσω εγώ κάτι, ρε φίλε, να σου στείλω κάτι. Λίγες ελιές, λίγο παστούρμαλί, κάτι. Σε θυμάμαι. Άσε τον πρόλογο. Άσε, από λόγια χορτάσαμε. Λοιπόν, μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέρκιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε ό,τι έχει σχέση με Κλειδαρά. Ή η κλειδιά Immobilizer, ο καλύτερος ο οποίος υπάρχει στην αγορά. Δεν το λέμε εμείς. Δεν χρειάζεται το πούμε εμείς, το ξέρετε. Εγώ απλά το υπενθυμίζω. Θα πάτε Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία ή αν κλειδωθείτε και στο σπίτι. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια,
Οτιδήποτε αφορά κλειδαρά ή κλειδαριές, 85-27-27, Στέργιος Πετκανίτσας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε φίλοι από το εξωτερικό και όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Διαβάζω μηνύματα και πάμε στο ρεζουμέ. Τίποτα δεν θα γίνει, Γρηγόρη, γιατί είμαστε Ελλάδα, εδώ σφράξαν τα εστία. Σε θέλω φωτογραφία ολόσωμη χωρίς μόλις φέρει ο Κωστής τις γόβες. Εντάξει, Ρέβα, με γόβες. Τι βίτια είναι αυτά, εσύ γυναίκα να δεις εμένα με γόβες. Εσύ, Νίκο, τι είναι αυτά που λες τώρα. Γρηγόρη, δώσε μας κανένα καλό στοίχημα. Τριάδα, αν γίνεται, φιλιά από το ηλιόλουστο Ντίσελντορφ. Μάλιστα. Με ποιον είναι ο παδί του ΠΑΟΚ, με τον Σαββίδη που μπήκε μέσα στο, με το όπλο ή με τον Βιέρινια που είπε όχι στον πρόεδρο, ρωτάει ο Σπύρος. Πολλά ερωτήματα. Μια ομάδα χρεοκόπησε και επανέλθε με άλλα φημή. Π.χ. εγώ πάω και αγοράζω το πρώτο φημή. Με τι όνομα θα την έχω. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Ειλικρινά. Ο φίλος μου στέλνει υψωτάκουνες γόβες. Δεν μου αρέσει το χρώμα. Ο Θόδωρος από τη Σουηδία λέει: δεν θα τιμωρηθούμε, εγώ λέω, να αρχίσει το πρωτάθλημα και πάλι. Αν τον έστειλα στην Αθήνα, όχι. Μείον 6-5 αγωνιστικές και κλεινώνει το θηρόν από τη νέα χρονιά και απαγόρευσε σαβίδι από τα γήπεδα για 3 χρόνια και ένα χρηματικό πόστιμο ανάμεσα σε 300 και 600 χιλιάδες, πιστεύει ο Χάρης. Καθένας πιστεύει ότι θέλει. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απλά να ισχύσει νόμες. Εμάς, οι μπάτσοι γιατί μας πιάνουν, αυτόν γιατί έχει μεγαλύτερα κάκαλα. Εμένα, από μένα ή από σένα. Στην τελική η ΑΕΚ τι φταίει. Καλά που τον λέτε Πατερούλη. Πατερούλη, όχι, εγώ δεν τον είπα Πατερούλη. Τον ονομάσαν οι παίκτες του ΠΑΟ. Γρηγόρη, εσύ τι μωρία περιμένεις. Εγώ βλέπω μείον 3 και το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ και Σαββίδη απαγόρευσε όδου για 2 χρόνια. Είμαι, λέει, ΠΑΟΞΙΣ. Το λιγότερο υποβασμό, λέει ο Παύλος, για να μάθετε να σέβεστε. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη από την Κύπρο. Κόκκινα, άκουσε με, λέει, το πολύ πολύ να τιμωρήσει το Σαββίδι, λέει, να μην παρευρίσει στο γήπεδο για κάποιο χρονικό διάστημα. Έχει αποδείξει ο Κοντός ότι την ΕΠΟ την έχει στο τσοπάκι του, οπότε μείον 3 και μείον 6 δεν πρόκειται να πάρει ο ΠΑΟΚ. Για κανένα λόγο. Σαν να εξής πάντως, εγώ γουστάρω τον Κοντό, γιατί είναι πρόεδρος με κάκαλα και πιστεύω κάθε οπαδός θα γούσταρε να έχει ένα τέτοιο. Μάλιστα, ακούγεστε. Γρηγόρη, λοιπόν, σαν να εξής που είμαι, θέλω να καταθέσω μια σκέψη. Έχουν πέσει όλοι πάνω στο Σαββίδι, λες και ανακάλυψαν την Αμερική. Δηλαδή τόσα χρόνια. Με όλους αυτούς τους ψευδογαράγοντες και ψευδοδημοσιογράφους που καλύπτουν την εγκληματική οργάνωση και κανένας δεν πήγε φυλακή και τώρα πέσανε όλοι στο Σαββίδι. Ναι, πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και να τιμωρηθεί ο Σαββίδης, αλλά έλεος με τόση έκταση πήρε το θέμα. Για μένα πρέπει να βοληθούν για 3 χρόνια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όλες οι ελληνικές ομάδες και να γίνει ένα πρωτάθλημα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Ατρόμητο, Πανιόνιο, Δράμα, Ξάνθη, Ηρακλή, Άρη, Όφη, Λάρισα, Παναγιακή, μπας και δούμε ξανά ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα χωρίς δανεικούς και πιανόλες. Σε αρκετά συμφωνούμε. Γρηγόρη, η μπάλα παίζεται στο γήπεδο και πουθενά αλλού. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη και δεν νομίζω να ήθελε να κάνει σε κάποιον κακό. Να συνεχίσει το πρωτάθλημα και να το πάρει ο καλύτερος αεξής από Κορινό. Φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες με την δεκάδα του ΠΑΟΚ με όπλα. Ο αστυνομικός που ορίστηκε από το κράτος να προστατεύει τον Ιβάν δεν έπρεπε να γνωρίζει τι φέρει πάνω του και να τον απαγορεύσει να πληροφορήσει στο γήπεδο. Όταν πληροφορήσει και έρθει εκτός αυτού, μπορεί να με λάθος χειρισμό να προκαλεί ζημιά στον εαυτό σου. Φίλε μου, ο αστυνομικός ο οποίος είναι μαζί του τον φυλάει. Δεν είναι για να το απαγορεύει να πάρει το παιδί, για να το φυλάει. Αν πάρει άνωθεν εντολή, αν πάρει ο ίδιος εντολή. Εντάξει. Γρηγόρη, μην παρεξηγήσει τον συμπολιτό, όταν ήταν Super League, φράγιζαν τα εισιτήρια. Μάλιστα. Γρηγόρη, φήμες λένε πως ο Φαλακρός τριγυρίζει τα παπουτσάδικα και ψάχνει το νούμερο της Ανουσάκη. Ισχύει αυτό που λες. Πάρα πολλά μην. Καλό μεσημέρι από το Βέρντον την Γερμανία. Αν πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί η ΑΕΚ, όχι. Δεν πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Επειδή μου έδωσε αφορμή και τροφή, ο φίλος θα συνεχίσω. Ενώ ο 666 έχει νούμερο. Μείον 6 ο ΠΑΟΚ, μείον 3 η ΑΕΚ, πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, αυτό απάντησε μόνο και τίποτα άλλο. Γιατί εδώ προφανώς λες τα θέλω. Λοιπόν, ακούστε μάγκες για να μιλάμε σοβαρά. Μπορούμε να κάνουμε όση πλάκα θέλετε, αλλά να βλέπουμε το σοβαρό κομμάτι και όχι το αστείο. Αποφάσισε τώρα ο κύριος Σύπρας με τον κύριο Βασιλιάδη να διακόψουν το πρωτάθλημα. Και λέω εγώ, θα αλλάξει τίποτα? Τι περιμένετε να αλλάξει? Θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ.
να τιμωρηθεί, λέω. Θα αλλάξει τίποτα? Τι θα αλλάξει, πείτε μου. Τι, ποια τιμωρία δηλαδή στον ΠΑΟΚ θα μπορεί να αλλάξει τίποτα? Τι θέλετε, μείον 28 βαθμούς, μείον 28. Υποβιβασμός, υποβιβασμός θέλεις εσύ. Λοιπόν, ναι, 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 τα μεταφέρω, δεν την γλιτώνεις και εσύ. Τη σπέκουλα, γλύφτη. Λοιπόν, ούρε, σου, ανώτατο Σοβιέτ εδώ μέσα. Εμείς δεν είμαστε υπάλληλοι κανενός, κύριε. Λάθος κάνε. Λάθος, Αριανός είναι ο 666. Οκ, okay. Σεβαστώ και σε ευχαριστώ που απάντησες αμέσως. Λοιπόν, κύριοι, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Κλαίτε, δεν κλαίτε, θα σας πω ένα πράγμα. Επειδή δεν κρύφτηκα ποτέ και δεν έχω λόγο να κρυφτώ και δεν γίνεται και να κρυφτώ λόγω μεγέθους, αγαπούσα, αγαπάω και μέχρι να φύγω από αυτό το μάτιο κόσμο θα αγαπάω τον Ηρακλή. Αυτά τα έσχη που γίναν στην καμπούρα του Ηρακλή δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν τα έχει γευτεί κανένας άλλος και σας εύχομαι ειλικρινά να μην τα γευτείτε ποτέ. Βέβαια, όχι επειδή είμαι καλός άνθρωπος, δεν λειτουργώ με το ξέρεις επειδή μου κάνεις αυτό να σου κάνω κι εγώ εκείνο, και δεν το λέω για δημόσιες σχέσεις, ειλικρινά. Γιατί είδα ότι υπάρχει μια ψεύτικη προδιάθεση, ένας πρόλογος ότι να, το θυμάμαι τον Πιλάβιο σαν χτες να κουνάει το χαρτί, ένα κολόχαρτο όπως τα ακούτε, σαν αυτό που πήγε πάνω στον Αρετόπουλο που δεν τον βρήκε αλλά τιμωρήσαν τον ΠΑΟΚ, και να λέει αυτοί οι αλήτες με την πλαστή ενημερότητα. Στα τάρταρα ο Ρακλής. Έβγαινε ο άλλος που σήκωσε το ευρωπαϊκό, μεγάλος παίκτης, και έλεγε να πέσουν οι κολόγριες. Να πέσουν, ε. Μπράβο ρε Θόδωρα. Μπράβο ρε Θόδωρα. Δεν το λέω εγώ, οι κασέτες το λέγανε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Έρχεται πέρσι να πέσουν οι κολόγριες, κανάμανα. Ξέρεις, άμα δεν έχεις γευτεί την αδικία, να δεις πραγματικά τι γίνεται, δύσκολα μπορεί να μιλήσεις. Όταν νιώσεις την απώλεια, όταν δηλαδή συμβεί κάτι σε σένα, τότε αντιλαμβάνεσαι την αξία αυτού που πραγματικά συμβαίνει. Κανένας από εσάς από εκεί έξω δεν εκτιμάει την υγεία. Ούτε ο ομιλών. Καπνίζω σαν βλάκας. Αν αύριο μου πει ο γιατρός ότι ξέρεις, το κόψεις δεν το κόψεις, μετράς 5 χρόνια ζωής, γιατί τα διέλυσες όλα. Μπορεί να εκτιμήσω το ότι θα μπορούσα να κάνω χιλιάδες άλλα πράγματα εκτός από το να καπνίζω. Όταν σου λείψει ένα χέρι, αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύτιμο να έχεις και τα δύο. Όταν χάσεις την ακοή σου, αντιλαμβάνεσαι πόσο σπουδαίο πράγματα είναι να μπορείς από το να ακούσεις το διπλανό σου μέχρι να ακούσεις μουσική και να απολαύσεις όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν και σε βοηθάει η ακοή σου να τα απολαύσεις. Όταν χάσεις την όρασή σου, αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύτιμο αγαθό είναι. Όταν δεν έχεις χάσει τίποτα, δεν μπορεί να αντιληφθείς πόσο πολύτιμα είναι όλα αυτά. Ο παδός του Ηρακλή λοιπόν, ο φίλαθλος του Ηρακλή, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θα γευτεί αυτά πολύ άσχημα. Εκεί που κάποιοι κοροϊδεύανε και λέγανε ότι θα εφαρμόσουμε και πρέπει να γίνει η αρχή και το τέλος μαζί. Το ξαναλλάξαν και το ξαναλλάξανε και θα το αλλάζουν. Στην καμπούρα του κάνανε πλάκα. Βέβαια βρήκανε και κάνανε. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Με αυτούς οι οποίοι κάνανε τους παραγοντίζουν στον Ηρακλή. Και προχωράμε στο διατάφτα για να συνεννοηθούμε. Γιατί μ' αρέσει να συνεννοούμαστε και όχι να κοροϊδευόμαστε. Δεν μου λέτε ρε μάγκες εκεί έξω. Όλοι εσείς οι οποίοι προσκυνάτε σόβρακα και φανέλες, πιστεύετε στις σημαίες, σε χίλια δυο. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι τα ισοπεδώνουν όλα μηδενιστής. Πιστεύω πάρα πολύ και στο Θεό, χριστιανός ορθόδοξος είμαι. Αγαπάω πάρα πολύ την πόλη μου, αγαπάω πάρα πολύ την πατρίδα μου. Αγαπάω πάρα πολύ την ομάδα μου, την οικογένειά μου. Και λέω ότι έχω αρχές. Μπορείτε να με χαρακτηρίζετε όπως θέλετε, δικαίωμά σας. Μπορείτε να πείτε ότι δεν τις υπηρετείς, να πείτε χίλια δυο πράγματα. Λέω όμως ότι χωρίς αυτές δεν γίνεται τίποτα. Και λέω επίσης ότι αν δεν μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο, τώρα, αυτά δεν είναι μέτρα τα οποία παίρνει ο κύριος Βασιλιάδης, είναι ημίμετρα. Όχι γιατί είναι ανίκανος, γιατί δέχεται πάρα πολλές πιέσεις.
Θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Επί κανείς παιχνίδια ευρωπαϊκά, βλέπει και ελληνικά και παθαίνει σοκ. Παθαίνει σοκ. Λέει, κάτσε ρε φίλε, αυτοί παίζουν μπάλα. Αυτά τα μαμουνάκια στην Μπαρτσελόνα, στη Τζέλσι, στη Μπάγκερν, στη Γιουβέντους, όποιον θέλετε. Και οι δικοί μας παίζουν μπάλα. Πλάκα ρε μου κάνει. Ποιοι παίζουν μπάλα? Ποιοι είναι αυτοί που παίζουν μπάλα? Πείτε μου κάτι που βλέπετε και χαίρεστε. Δεν καταλαβαίνετε γιατί τα γήπεδα είναι άδεια? Και το ερώτημα δεν πάει στους φίλους. Είναι χιλιάδες ο κόσμος, εκατομμύρια, που πάει στο καφενείο ή γίνεται συνδρομητής για να παρακολουθήσει έναν αγώνα. Έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και δεν βλέπει το δικό μας το πρωτάθλημα. Γελάει. Και καλά κάνει και γελάει. Τι θέλετε να κάνει, να κλαίει? Τι θέλετε να γουστάρει? Με τι να γουστάρει? Να γουστάρει με ποιο πράγμα? Με αυτό το οποίο ονομάζουμε ποδόσφαιρο και είναι κατά εφημισμό ποδόσφαιρο? Δεν είναι μπάλα αυτό το πράγμα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κατάσταση αυτή που υπάρχει. Πρέπει να σταματήσει, να ξεκινήσει από την αρχή, να γίνει restart και να πούνε μάγκες, φράγκα από την Ευρώπη δεν έχει, αυτό δεν γίνεται και θα παίξετε 3 χρόνια, θα καθαρίσετε τους εμπόρους ναρκωτικών, τα κοπρόσχυλα έξω από τα γήπεδα, να μπορεί να πάει η οικογένεια και να γουστάρει. Θα φτιάξουμε γήπεδα στολίδια με θερμενόμενα καθίσματα, με κυρίες οι οποίες θα σας βάζουν στη θέση τους, με cheerleaders, με ό,τι γουστάρετε. Και ας μην γουστάρουν κάποιοι αυτού του είδους το ποδόσφαιρο. Μήπως και εκπολιτιστεί λίγο. Ναι, σαν την κάμπια που μάλλον γούσταρε τις γόφες που πήγε να μου διαλέξει και τις προβάρει ο ίδιος. Κατάλαβες, μάλλον τις πήρε και για δικές του. Ο φίλος μου ο Γιαννάκης, δεν απογόνομα, ο Αριανός λέει μείον 50 να φάνε. Εντάξει, καταγράφουμε και ανθρώπινα συναισθήματα. Ελεύθερα κι αυτά. Παιδιά, άλλο το τι θέλετε και άλλο το τι πιστεύετε. Και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτή η ποινή, όποια και είναι η ποινή, θα αλλάξει κάτι. Εγώ λέω δεν θα αλλάξει. Και δεν υπερασπίζομαι το Σαββίδι. Σε και με καντάρ. Κανένα Σαββίδι. Για ό,τι κάνεις, πληρώνεις. Αλλά από την άλλη, δεν θα φάω το τυρί να ανοίγω τα κανάλια και να βλέπω κάθε μέρα για αυτόν ο οποίος μπούκαρε εκτέλεση 4 μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δραπέτευσε και είναι κακή η αστυνομία, είναι δολοφόνος αυτός, είναι εγκληματίες οι υπόλοιποι. Για καθίστε καλά ρε. Άγιος δεν είναι, οκ. Okay. Έχουμε δει και αν έχουμε δει στα γήπεδα. Και μην βγει κανένας και πουλήσει χρυστομάθεια. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Πρώτος την πλήρωσαμε το κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε. Και δεν είδα αποτέλεσμα. Και να τελειώνουμε. Το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από πραγματικούς επιχειρηματίες. Αλλά για να προσεγγείς πραγματικούς επιχειρηματίες πρέπει να πουλάς και πραγματικό ποδόσφαιρο. Και αυτό το οποίο έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι πραγματικό ποδόσφαιρο, είναι κάτι άλλο. Αν νομίζετε ότι κοροϊδεύετε τον κόσμο, κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι καλό και λέγεται ποδόσφαιρο. Γελάνε. Γελάνε και μαζί μας, γελάνε και μαζί σας, γελάνε και με όλους. Και άντε με εμάς γελάνε, γιατί λέμε καμιά μπουρδα για να γελάει ο κόσμος. Κάνουμε τη σατιρά μας, κάνουμε το χαβαλέ μας και γελάει ο κόσμος. Οι υπόλοιποι, πότε τελειώνουμε ρε παιδιά με την πλάκα? Έχει και κάποια όρια. Έχει και κάποια όρια. Δηλώσεις έχουμε εδώ πέρα ανηρτημένοι στο Μετρόπολης, στο Μέτροσπορτ, ότι το Brexit κάποτε ήταν μακριά, τώρα είναι κοντεύει. Το ποδοσφαιρικό
Αμήν και πότε θα πω. Και μην πει κάποιος ότι μιλάς εκ του ασφαλούς. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τις συνέπειες σε όλα τα μεγέθη. Έρχονται πολλές αλλαγές σε πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που στο μέλλον θα έχουν δεχθεί τεράστια κέρια πλήγματα. Οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, ετοιμαστείτε για πολλά. Η βιομηχανία του αυτοκινήτου θα πληγούν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά έχουν, δεν είμαι προφήτης, συμβαίνουν αυτά κάθε μέρα. Κάθε μέρα που περνάει, οι ρυθμοί πλέον είναι απίστευτοι. Αλλάζει ο κόσμος, δείτε μπροστά. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Μπορείτε τώρα να τηλεφωνήσετε στο 23 15 96 5 96, ή να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών να αποκτήσετε το Hyundai i20 των ορίων σας, με όφελος το οποίο αγγίζει και τα 1.600 ευρώ ανάλογα με την έκδοση την οποία θα επιλέξατε. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά τις 3 ανοίγουμε γραμμές. Ελπίζω να βρει και τις γόβες τις οποίες ταιριάζουν στο πόδι μου και να μην τις πήραν τις φορές η ίδια η bisexual. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπαρκεία. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Metromedia. Με τις μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και δωρεάν δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Ξεκινάμε με μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr. Πάσχα για δύο άτομα στην Πράγα Αεροπορικός. Πάσχα στο πολυτελές 5 αστέρων Ραμάντα Πλάζα Θράκη Παλάς. Γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό δωρεάν στο www.goldmall.gr. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα πολύ φθηνότερα ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Χρειάζομαι επιτέλους σταθερότητα. Ακούς, σταθερότητα. Σταθερότητα στη σχέση σου. Με την Energy έχεις σταθερή χρέωση ανά κιλοβατόρα. Και με την προσφορά 5x5 έχεις 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή.
Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σκέφτηκες να κανονίσεις ένα ταξιδάκι με τη γυναίκα σου ή δυο σας? Να αναθερμάνετε τη σχέση σας? Έξυπνη κίνηση. Πώς έτυχε να παίζει η ομάδα σου εκτός έδρας τις ίδιες ημερομηνίες? Είναι ακόμα μυστήριο. Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan. Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μία έξυπνη κίνηση και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Skoda. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης? Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού, χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την allforhome.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. allforhome.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. allforhome.com.gr. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η νούμερο 1 υπερτροφή, μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο, Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Δύο νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12 και Παπαναστασίου 197. Το νου σας όμως, γιατί προσεχώς νέο κατάστημα και στην προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύοσμο. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi's Top Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Τι ωραίες μουσικάρες βάζεις, ρε, έτσι, μ' αρέσεις. Λοιπόν, κατηλημμένες οι γραμμές, θα πάμε στον κόσμο σε πάρα πολύ λίγο. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και θα σας κάνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και φυσικά θα σας δώσουν την καλύτερη τιμή. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μπαζάρ ανταλλακτικών στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, όπου μπαίνετε στο www.listopart.gr για να διαλέξετε το δικό σας ανταλλακτικό
Και μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές είναι με 150 ευρώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 18133. Οι συμμετοχές για το Αρνί συνεχίζονται και θα πρέπει να συνεχιστούν, καθώς σε περίπου 7 λεπτά και θα ανακοινώσω νικητή ή νικήτρια, γιατί τις δύο τελευταίες μέρες γυναίκα προκύπτει, για να πάρετε, να εξασφαλίσετε τον Πασχαλιά του Κοβελία. Αλφα Μητρία κενό, Αρνί, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Γεια σου, Κόκκινε. Γεια σου, φίλε μου. Λοιπόν, Νίκος από Νιδεβέργη. Γεια σου, Νικόλα. Νίκο, έπεσε. Παρακαλώ. Ορίστε. Έλα, γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. FM ΠΑΟΚ, και έτσι. Σωστά. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Επειδή δεν έχετε τσίπα επάνω σας, τσίπα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αυτό τώρα που έγινε δεν είναι της φήμιση του αθλήματος. Φυσικά και είναι. Στα τάρταρα. Γιατί αυτή η προπαγάνδα, η προπαγάνδα 50 χρόνια φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν, παγωμένα χρέη. Σαχπατζίδης, Τσοχατζόπουλος, Σαββάτο τράπεζες, λεφτά πάνω κάτω. Λοιπόν, τα πάντα. Σας δώσανε 1,5 εκατομμύριο και το κάνατε ασβέστη. Έτσι, λοιπόν, τι να πρωτοπούμε. Απόφαση Σαββάτο βράδυ, 3 ώρα τα μεσάνυχτα. Κυριακή ξημερώματα. Αυτό δεν γίνονται ούτε στην Κολομβία. Λοιπόν, να τελειώνει με αυτό το παραμύθι. Λοιπόν, φτάνει η προπαγάνδα. Επειδή δεν έχετε τσίπα, το είπα ξανά. Μπούζο, κακαονάκι και σία. Για να μην πω τον Ανδρώνη. Λοιπόν, αφού ρίξατε τον Ηρακλή, το ξεσκίσατε και βγαίνατε κατά χιλιάδες στο ραδιόφωνα και τις γριές να πέσουνε. Λοιπόν, στα τάρταρα να σας εξαφανίσουνε, να ξεβρωμίσει ο τόπος. Να είσαι καλά. Τα είπε και ησύχασε. Παρακαλώ. Καλά, Γρηγόρη. Έλα, φίλε μου. Καλά είσαι. Λευτέρη, τι γραμμή είναι αυτή. Έλα. Μ' ακούς. Σ' ακούω εγώ, καλά σ' ακούω. Κλείσ' το ραδιόφωνο, ρε εσύ. Βαριέται να στρίψει, πω, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Έλα, μ' ακούς τώρα. Αυτός είναι μεγάλο λαϊκατζής για εσάς που δεν ακούτε, ναι. Έλα, έλα, ρε Λευτέρη, συγγνώμη. Συγγνώμη αν σε κούρασα, Συγγνώμη. Συγγνώμη αν σε κούρασα, ειλικρινά. Όχι, ρε φίλε, από ταξίδια ήρθα πάλι έξω, ήμουν, είχα κάτι βόλτες να κάνω. Στις Αιχέλες ήσουν, πού ήσουν? Ρώμη, Παρίσι, πήγα λίγες μέρες έτσι για να ξεκουραστώ. Με τα μωρά μαζί. Τώρα παρακάτω δεν μπορώ να πω. Αυτά άστα. Τώρα άλλο δεν μου πει. Ποδόλουτρο με σαμπάνια έκανες. Δεν μου λες, Γρηγόρη. Έκανες ρε ποδόλουτρο με σαμπάνια. Δεν θυμάμαι τίποτα τώρα τι έκανα. Αυτά τα πούμε ιδιαιτέρως. Δεν μπορώ να τα πω δημόσια. Ιδιαιτέρως γιατί έχουμε βρεθεί ποτέ για να τα πούμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Όταν θα βρεθούμε. Στην άλλη ζωή είναι. Όχι ρε, γιατί στην άλλη ζωή ρε. Η ζωή είναι, πώς το λένε, είναι μικρή ρε. Εγώ δεν έχω πολλά χρόνια. Με βουνώδες μύγια. Κάποτε ήσουν. Δεν μου λες ρε Γρηγόρη, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άντε καλά, ξέρουμε τώρα ότι η τιμωρία του ΠΑΟΚ θα είναι βαριά. Ξέρω εγώ, ανεξέλεκτη λένε. Ναι. Δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει. Αλλά το πρωτάθλημα γιατί το διέκοψαν? Γιατί πρέπει να πάρθουν μέτρα. Να πάρθουν μέτρα. Και αν μετά πάρουν τα μέτρα αυτά και σε 15-20 μέρες, ξέρω εγώ πόσο λέω, για λίγες μέρες έτσι για να ξεκουραστώ. Με τα μωρά μαζί. Τώρα παρακάτω δεν μπορώ να πω. Αυτά άστα. Τώρα άλλο δεν μου πει. Ποδόλουτρο με σαμπάνια έκανες. Δεν μου λες, Γρηγόρη. Έκανες ρε ποδόλουτρο με σαμπάνια. Δεν θυμάμαι τίποτα τώρα τι έκανα. Αυτά τα πούμε ιδιαιτέρως. Δεν μπορώ να τα πω δημόσια. Ιδιαιτέρως γιατί έχουμε βρεθεί ποτέ για να τα πούμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Όταν θα βρεθούμε. Στην άλλη ζωή είναι.
Όχι ρε, γιατί στην άλλη ζωή ρε, η ζωή είναι, είναι πώς το λένε, είναι μικρή ρε. Εγώ δεν έχω πολλά χρόνια. Με βουνώδες μύγια. Κάποτε ήσουν. Δεν μου λες ρε Γρηγόρη, εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άντε καλά, ξέρουμε τώρα ότι η τιμωρία του ΠΑΟΚ θα είναι βαριά. Ξέρω εγώ, ανεξέλεκτη λένε. Ναι. Δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει. Αλλά το πρωτάθλημα γιατί το διέκοψαν. Γιατί πρέπει να πάρθουν μέτρα. Να πάρθουν μέτρα. Και αν τα πάρουν τα μέτρα αυτά και σε 15-20 μέρες, ξέρω εγώ πόσο λένε, το ξαναρχίσουν και γίνει κάτι, πάλι θα το ξαναδιακόψουν. Κάνω μια πάρα γιατί πολύ... Γιατί το διέκοψαν. Εγώ απορώ γιατί διέκοψαν το πρωτάθλημα. Αυτά είπα στον πρόλογο μου. Εγώ ρωτάω, με ποια μέτρα πιστεύεις ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ή με ποια ποινή για τον ΠΑΟΚ πιστεύεις ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω ρε φίλε πώς θα τον καταδικάσουν τον ΠΑΟΚ. Τι ποινή θα τον βάλουν. Δεν είπα, Λευτέρη, μισό λεπτό. Δεν είπα ότι ξέρεις. Ακούμε τώρα να γίνεται λόγος για χιλιαδιό. Και επειδή έχω την εμπειρία από την καμπούρα του Ηρακλή με τα όσα γίναν, ρωτάω, πες μου με ποια τιμωρία πιστεύεις ότι θα καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να το σκεφτώ, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι τόσο απλά. Θα σκεφτείς και θα με πάρεις τηλέφωνο, να είσαι καλά. Άντε, bye. Νικητής για το αρνί είναι ο κύριος Νερατζίδης Νικόλαος. Έχει 30 λεπτά από τώρα να επικοινωνήσει με τα 390 και να βγει στον αέρα και να πάρει το πασχαλιάτικο αρνί. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Μια παράκληση προς όλους τους φίλους ακροατές του Μετρόπολης. Ο Νίκος Κάκος από την Καστοριά βγαίνει πάντοτε επώνυμα, ο γνωστός ΑΕΚΣΙΣ, ο παδός της ΑΕΚ, και έχει να σας πει δύο πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως είναι διαφορετικό πράγμα όταν βρίσκεται σε κανονική ζωή το πρωτάθλημα να συζητάμε και να κάνουμε χουλιαμά και να δημιουργούμε ίτρυγκα. Πολύ απλά γιατί μέσα της εκπομπής της κακομοίρας του Μετρόπολης βρίσκουμε μία όαση για να ξεφεύγουμε από το καθημερινό οικονομικό και ψυχολογικό στραγγαλισμό που έχουμε υποστεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Και άλλο πράγμα, να δείξουμε ότι έχουμε ποδοσφαιρική παιδεία η οποία είναι υπό του μηδέν. Πρέπει να καταλάβουμε όλη τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το ότι εγώ ανέφερα χθες το φάουλ που έκανε ο Μαωρίτσιο πάνω στο Λαχρόπουλο, δεν σημαίνει ότι έγινα ΠΑΟΞΙΣ. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησα να είμαι ΑΕΞΙΣ. Απλά τα πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει σήμερα, έχουν απόλυτη ανάγκη τη σοβαρότητα του καθενός μας. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο για το οποίο όλοι μιλάμε και όλοι το λατρεύουμε, πρέπει άπαντες να χαιρετήσουμε την κίνηση του κυρίου Σαββίδη, γιατί αν μη τι άλλο είναι αυτός που είναι. Και δεν ζητάει συγγνώμη ο Νίκος ο Κάκος ή ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, ζητάει ο Ιβάς Σαββίδης και όχι μόνο από τους οπαδούς ή φιλάθλους του ΠΑΟΚ, από όλο το φίλαθλο κόσμο. Άσχετα με το ότι είναι κατάπτυση αυτό που έκανε και ότι πρέπει να τιμωρηθεί, αυτό θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη πώς. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι και μακάρι και εμένα σαν ΑΕΞΙ, στο λέω μέσα από την καρδιά μου, να μου είχε ζητήσει συγγνώμη κάποιος για αυτά που ένιωσα όταν έπεσα με την Τρίγλια Αθήνας, με αυτά που ένιωσα όταν όλοι οι υπόλοιποι οπαδοί των ομάδων που κάνα χουλιαμά σε εισαγωγικά και γελούσαν μαζί μου. Μακάρι να έβγαινε τότε ένας από αυτούς που πέρασαν από την ΠΑΕΚ, που τη διαχειρίστηκαν και την καταδίσαν εκεί που την καταδίσαν. Μακάρι κάποιος να έβγαινε και να ζητούσε συγγνώμη από το Παντελή το Καφέ, από το Ρόζερ Γκερέιρο, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από το ελληνικό δημόσιο και όλα αυτά που φαγώθηκαν. Και να τελειώσω με αυτό, άποψή μου είναι ότι η λύση δεν είναι το Brexit. Η λύση είναι η εφαρμογή των νόμων. Γιατί αν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ πιστεύεις θα αλλάξει τίποτα? Όχι. Να είσαι καλά. Η εφαρμογή των νόμων και η ισονομία για μένα θα είναι λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Τίγρης θα μείνει αν υπάρξει Brexit. Τι πιστεύεις? Όχι. Να είσαι καλά. Ο Βασίλης λέει πάρα πολύ γρήγορα, 5 χρόνια εκτός να δούμε ποιος είναι μάγκας και θα παραμένει στις ομάδες. Άλλοι με βρίζουν για την άποψή μου. Καλά κάνετε. Άμα συνεχιστεί η διακοπή του πρωταθλήματος, πολύ λογικά να μην τελειώσει κιόλας γιατί είναι το Μουντιάλ. Και θα το ξαναπώ, λέει, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, είναι έσχος, αυτό παίζεται δεν είναι ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, ήθελα να σε ρωτήσω, εσείς λες ότι αδικηθήκατε πολύ, έτσι. Δεν το λέω εγώ. Η αλήθεια. Ότι έγινε μεγάλη αδικία. Δεν μου λες, ο Παπαθανασάκης που διέλυσε την ομάδα φταίει κανένας? Είναι αδικία αυτό? Δεν μου λες, μήπως μπερδεύεσαι λίγο.
Όχι, δεν μπερδεύομαι. Εγώ, εγώ παρέδεσα μια σειρά γεγονότων. Εσύ κράτησε το τελευταίο. Ποιο τελευταίο, ο Παπαθανασάκης. Το 2010 τι έγινε. Φταίει κανείς που το 2010 τι έγινε, ρωτάω. Ωραία, κάτι αγινόταν πάλι, κάτι γινόταν. Δεν τι έγινε ένα... το 2010, ξέρεις. Για την πλαστογραφία λες αυτό. Ποια πλαστογραφία, κανείς δεν είχε ενημερότητα. Κανείς δεν είχε. Ποιος δεν είχε κανείς ενημερότητα. Κανείς δεν είχε. Ε, ωραία, τότε ήταν, εντάξει, τότε ναι. Τώρα και με τον Παπαθανασάκη είναι... Τώρα τι έγινε, πράγμα. Γιατί αποφάσισαν να τον υποβιβάσουν, αφού μαθηματικά σώθηκε. Γιατί. Εκείνο ναι, εκείνο ήταν αδικία. Εντάξει. Και τώρα εκείνο με τον Παπαθανασάκη, και τώρα δεν σου λέω εγώ. Τώρα με τον Καναδό, τώρα. Αγωνιστικά έπεσε. Δεν έπεσε αγωνιστικά, αλλά στο κάτω-κάτω ξέρεις τι γίνεται. Ρε απάτησα, έπεσε αγωνιστικά. Εμείς φτάσαμε στην πηγή να πιούμε νερό για πρωτάθλημα, λέω εσείς. Ρε ποια πηγή, πάτης. Το κατέγω, ο Ηρακλής το κατέκτησε. Πάτη ήσασταν εσείς. Ο Ηρακλής το κατέκτησε και το ρίξανε. Το 15-1 που λέτε, το 15-1, ο Ηρακλής αν ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, τι θα πιανε. Θα ψήφισε το ΠΑΟΚ, για πείτε μου. Όχι. Ο Ηρακλής αν ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ. Όχι, αποδείχτηκε πως όχι. Ωραία, γιατί το λέτε αυτό συνέχεια. Εσύ, λέτε, δεν, εσύ δεν θα κριθείς για κάτι υποθετικό, θα κριθείς με τα γεγονότα. Ωραία, δηλαδή τώρα, όχι, περίμενε, όχι, άκου, επειδή δεν κατάλαβες. Έμαθα στη ζωή μου όταν με ζητάει κάτι κάποιος από μένα, του λέω, εσύ αν είσαι στη θέση μου, τι θα έφτιανες. Λοιπόν, επειδή έχεις παροπίδες, άκου ένα απλό ερώτημα. Εγώ δεν λέω ότι αύριο τιμωρούν τον ΠΑΟΚ με υποβασμό. Θα δεν αλλάξει κάτι. Εντάξει, δεν με περίμενε, θα διορθωθεί το ποδόσφαιρο. Όχι, δεν διορθώνεται με τίποτα. Δεν θα διορθωθεί. Άρα πού διαφωνούμε. Όχι, διαφωνούμε που λένε και οι Ηρακλείδες που βγαίνουν που λένε το 15-1 και ότι... τον πόνο τους λένε, να καταλαβαίνεις. Εγώ κάνω μια ερώτηση και λέω να τιμωρήσουν τον ΠΑΟΚ όπως λένε πολλοί. Τι θα βγει. Δεν βγαίνει τίποτα. Εντάξει, δεν βγαίνει τίποτα. Αν καταλαβαίνεις τι λέω, τότε... Από ό,τι αντιλήφθηκες πάνω συμφωνούμε και είσαι λάθος δρόμο. Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι, ότι εμείς θα τιμωρηθούμε από καμία διαφορά. Πειθαρχικούς, για πειθαρχικούς λόγους, ενώ εσείς για λόγους διοικητικούς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί ο κόσμος έκανε φασαρία, ο πρόεδρος μπήκε μέσα. Ο κόσμος εκκλησία. Όχι, είναι πειθαρχικό αυτό παρά. Είναι θέματα πειθαρχίας. Είναι ποινικά αυτά. Εσείς δεν πέσατε για ποινικό. Δηλαδή μπαίνουμε στη λογική του εσείς και του εμείς. Οκ, okay. Να είσαι καλά, φίλε. Έτσι, άντε για χαρά. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλώς το να. Εγώ είμαι. Ναι. Ξεκινά από τα δύο τα σοβαρά που είναι σοβαρά γιατί σε έπαιρνα και χθες. Πρώτον, η δουλειά του Μελισσανίδη είναι αυτή που έλεγες χθες. Θα τα πω γρήγορα. Ο Μελισσανίδης ξεκίνησε από τα εμπλό βενζινάδικα έξω από τη Βενεζουέλα. Από εκεί ξεκίνησε και έκανε και λεφτά. Εμπλό εννοώ γεμίσματα, εμπλό σε καράβια. Ο κύριος Μελισσανίδης ξεκίνησε από άλλη δουλειά το 1990. Όχι, ενώ το θέμα με τα πετρέλαια μιλάω τώρα. Προμηθεύει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Συμφωνώ, είμαι μέσα, Γρηγόρη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θέλω δίκιο, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά είναι το σοβαρό που θέλω, γιατί μετά θέλω, σε είδα ότι έχεις και χιουμοριστική διάθεση, θα περάσουμε λίγο στο χιουμοριστικό. Αυτό είναι σίγουρα. Μετά είναι τιμή μου που βγήκα στο μισάωρο του κυρίου Αντωνιάδη. Τιμή μου, γράψτε τα αυτά που είπε. Είναι και είναι ψαγμένα, είναι δυνατά και είναι μέσα από την ψυχή. Τρίτον, περνάμε στο χιουμοριστικό. Λοιπόν, τη λέξη πατερούλες έβαλε το χέρι του Ραπτόπουλος, να το ξέρεις. Διόλα πίθα. Κάτι πλησίασε και τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τους είπε να βάλετε τη λέξη πατερούλες μέσα. Το πατέρας. Μόνο που μένει να ακούσουμε από όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ να... με ένα στόμα και μία φωνή να λένε όλοι μπαμπά. Λοιπόν, έβαλε ο Κώστας το χέρι, εγώ στο λέω να το ξέρεις αυτό. Okay. Κάτι έκανε αυτός μέσα και κάτι έκανε και τους είπε για να κάνει χουλιαμά ο ίδιος. Δάκρυσα. Άκουγα τον Πετροτό. Άκουγα τον Πετροτό και δάκρυσα. Ο πατερούλες. Δεν ήταν φοβερό η λέξη πατέρας μέσα. Πατέρας και εγώ έπαθα πλάκα, Γρηγόρη. Για άκου λίγο μουσική έτσι, ακού. Ακού. Ναι. Μουσική παιδί έχουμε. Ανώτατο Σοβιέτ. Άιντε. Ακούς και προτείνω, Γρηγόρη. Γρηγόρη, προτείνω η εκπομπή της Κακομοίρας. Ειλικρινά σας μιλάω. Γρηγόρης Κόκκινος, Κωστής Ραπτόπουλος. Ένα CD στο Μετρόπολης. Στη Μέτρο Σπόρο, ένα CD. 6 με πιστόλι. Κομμάτια, εσύ θα τα βρεις σαν πιο έμπειρος. 6 Καζαντζίδη και στο τέλος για το Σαββίδη θα βάλετε το τέτοιο, πώς το λένε, έχει ένα Ιτζένι Βάνο που λέει ο αναμάρτητος.
Θα βάλετε 13 τραγούδια δηλαδή, θα το βάλετε στη Metro Sport, παιδιά. Θα οικονομήσετε κιόλας και η μαγιά σας κιόλας, δεν τρέχει τίποτα. Νομίζω ότι μετά από αυτό πρότεινες πρέπει να σου δώσουμε και πνευματικά δικαιώματα. Όχι, 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 εσείς να είστε καλά. Και τελευταίο και κλείνω και δεν ξαναμιλάω. Ο Κάκος σήμερα έχει από την Καστοριά, ο Κάκος. Ναι. Καλύτερο πασοκικό πρόλογο από το σημερινό, Γρηγόρη, τον παραδέχτηκα. Είναι Πασόκ με την Νούγια. Ευχαριστώ. Αυτός είναι πρασινό κάποια κανονική, ρε, όχι πρόλογο. Όχι ρε, με την Νούγια ρε, πειραγή. Κανονική, όχι ημιτασιόν. Δεν είναι made in Turkey, είναι γνήσιο. Ναι, σήμερα το κατάλαβα πραγματικά, ειλικρινά. Δεν υπάρχει, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τι φταίω, πέστε μου, αν καίγεται η καρδιά μου για μια αγάπη που τη λένε αμαρτωλή. Δεν με νοιάζει να έχεις εκλέτιας ιορτευμένε. Παρακαλώ. Ακούγομαι, Γρηγόρη. Ακούγει. Τον κύριο Νερατζίδη Νικόλαο τον περιμένω. Αν δεν ακούει, πείτε το να πάρει, θα χάσει το αρνί. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Συνταξιούχος από τις Χίες, οπαδός του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μ' ακούς, ακούγομαι καλά. Πολύ καλά. Γρηγόρη, μια ερώτηση σου κάνω. Η λέξη καραγκιόζη και καρναβάλι είναι βρισιά να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει στο ραδιοφωνό σου. Αν αφορούν οι χαρακτηρισμοί εμένα, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αν χρησιμοποιείς για κάποιον ναι, άλλο. Ναι, καρναβάλι δεν πιστεύω και καραγκιόζη είναι εθνικός ήρωας. Δεν πιστεύω δηλαδή. Ναι, να δείχνει κάποιον άνθρωπο, δεν είναι. Αν τις πεις σε μένα, θεμητές. Ναι, οποιον... αν τις πεις σε άλλον, για ποιο λόγο είναι βρισιά. Είναι στα πλαίσια που διέπουν το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και τους νόμους που εφαρμόζουν. Α, δηλαδή θα με πάρει στο δικαστήριο. Όχι εγώ, ρε φίλε. Ναι, λέω, κατάλα, με αγάπη στο. Εμένα σου λέω βρίσε με. Τέλος πάντων, όχι, δεν θέλω να σε βρίσω σένα. Δεν πήρα για να βρίσω σένα. Πήρα για να πω κάποιον ανύπαρκτο που έχει να πάρει τον πρώτο που βγήκε στο ραδιοφωνό σου. Τον Αντωνιάδη, ναι. Αυτό που έχει να βγει ένα χρόνο να πούμε και περίμενε αυτό το πράγμα να πούμε. Πες τον Αντωνιάδη. Αυτός ικανοποιήθηκε. Άκουνα, καλά έκανε. Καλά έκανε. Όπως και εγώ ικανοποιήθηκα όταν έπεσε ο Ηρακλής και εκεί ήμουνα μέσα στη χαρά και να μην ξανανεύει γιατί είμαι οπαδός. Δεν είμαι φιλαθλός. Πρόσεξε τη διαφορά. Ναι, πρόσεξε τη διαφορά σέβομαι... για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Σέβομαι. Μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω για κανέναν άλλο πάω. Μ' αρέσει, σε σέβομαι. Λοιπόν, α, μπράβο. Όπως εγώ ικανοποιήθηκα και προσεύχομαι να μην βγει αυτή η ομάδα στην Α Εθνική καμιά φορά. Δύο φορές τα τάρταρα, όταν αποκτήσει αυτός ο άνθρωπος ή ο Ηρακλής πρόεδρος σαν το Σαββίδη να έχει τα μέσα να ζητήσει συγγνώμη όπως ο Σαββίδης, να έχει τα μέσα να κάνει ομάδα όπως ο Σαββίδης, τότε να βγει στα ραδιόφωνα και να λέει ό,τι θέλει. Εγώ έχω πρόεδρο και έχω και κάνω και ράνω. Κύριε Αντωνιάδη, μια ζωή εσείς θα είστε στα τάρταρα. Θα μας βλέπετε από το κεφάλι από πάνω προς τα κάτω. Να είσαι καλά. Να μας κοιτάζει και να μας χαζεύετε. Περαστικά σας. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα, Γρηγόρη. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Τι γίνεται. Ας τους και αυτόν εδώ και τον φίλο του Αντωνιάδη να βγάλω τη γονή τους. Ρε. Πρέπει να προσέχω γιατί αυτή τη στιγμή... Πω, να μην ανέβει ποτέ. Έτσι αισθάνεται. Τι να το κάνω, τον αλλάξω γνώμη. Γι' αυτό τραβάει αυτή η πόλη. Είναι από τις ελάχιστες φορές που θα πω να γιάσει το στόμα σου. Γι' αυτό τραβάει αυτή η πόλη, δηλαδή. Τι τους πειράζει αν έχει τρεις ομάδες και ανεβαίνει ο Ολυμπιακός π.χ. και έχει ο Παναθηναϊκός τρεις φορές επάνω. Με έχουν χρεώσει κάποιες ατάκες. Το κόλος άκλασος δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Το δεν υπάρχει ελπίδα, το έχεις ακούσει χιλιάδες φορές. Τόσο φανατισμό. Δεν υπάρχει ελπίδα, ρε Ούτσενα. Εσένα ο αέρας εκεί είναι καθαρός. Γουστάρεις, αναπνέεις οξυγόνο. Δεν με πειράζει, ρε παιδί μου, αλλά τόσο μεταξύ μας, τόσο φανατισμό. Τόσο. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, υποφέρουμε τόσα χρόνια από τους κάτω, αλλά και μεταξύ μας δεν έχουμε βάλει μυαλό ακόμη. Κατάλαβες. Ρε βλέπεις Παοκάρχης, συγγνώμη, οπαδός του Ολυμπιακού Καναλάκης, οπαδός Παναθηναϊκού, οπαδός ΣΑΕΚ, όλοι στρέφονται εναντίον ενός. Εμείς εδώ, ο ένας θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου. Αυτό ακριβώς. Κατάλαβες τι... Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, πρόσεχε. Λοιπόν, ναι. Εγώ, κοίταξε να δεις, σου λέω ότι το καρούλι δεν έπεφτε, έτσι, και άρχιζε ο αγώνας με τον Ολυμπιακό. Θα βρίσκανε μια τέτοια περίπτωση μέχρι το 90 όπως την ΑΕΚ και πάλι το παιχνίδι δεν θα τελείωνε. Αφού είχανε στόχο φέτο, αυτός ήτανε. Αλλιώς δεν μπορούσαν να μας κερδίσουνε. Και ποιος, ξέρεις ότι σήμερα κινδυνεύει
αυτό και ο ΙΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να μην πάρει ο Πρωτάθλημα και να το πάρει ή ο Ολυμπιακός ή ο Ατρόμητος. Ποια περιμένεις να είναι η ποινή? Α, δεν ξέρω. Από αυτά δεν θέλω να προβλέψω, δεν ξέρω. Να είσαι καλά. Βαριά θα είναι. Να είσαι καλά. Κατάλαβες. Να είσαι καλά. Ηρεμήστε μεταξύ μας τουλάχιστον. Να είσαι καλά. Από τότε που βγήκε, συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο μου, υποκριτές, λέει ο 207. Ο 134 Ιβάν δεν έχω καταλάβει τι τους περιμένει. Δώσε το σύνθημα και θα βγούμε σαν τάγκς. Ω, μάλιστα. Ο 123 είναι απίστευτος ο διαγωνισμός που γίνεται στα ραδιόφωνα της πόλης. Πιο απ' όλα και ποιος παραγωγός θα κλείσει περισσότερο σαβίδι, μπας και πάρει κανένα καλάκι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Ναι, μ' ακούς? Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι γενικότερο, έξω από αυτά τα κομματικά, τα... Δεν μιλάμε κομματικά, μιλάμε, έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα. Συγγνώμη, τα οπαδικά και τα λοιπά. Μπορεί να μου πεις το κράτος γιατί επεμβαίνει μέσα στο πρωτάθλημα? Δηλαδή, αυτό που λέγονται κανονισμοί, FIFA, MIFA, UEFA και δεν συμμαζεύεται. Δύο ομάδες παίζουν, μαγιά τους να παίξουν όπως θέλουν. Γιατί δηλαδή από άθλημα το κάνουν, επάγγελμα το κάνουν, ξέρω... Και εγώ, αρένα. Ό,τι θέλει. Γιατί υπάρχει οικονόμα, κύριε. Το κράτος τι οικονομάει. Τι οικονομάει. Ναι. Εσύ τι πιστεύετε ότι χάνει? Όχι, ρε παιδί μου. Τι οικονομάει. Πες, δεν ηρωνεύομαι. Μιλάω τι οικονομάει χρήμα. Θα σας πω. 40% είναι ο φόρος για το συμβόλαιο. Να τελειώσω. Ωραία. Ναι. Από το συμβόλαιο κάθε ποδοσφαιριστή. Ωραία. Για βάλτε πόσοι ποδοσφαιριστές είναι, πόσα λεφτά και πόσα έσοδα είναι. Τώρα, το τι κάνουν οι ομάδες μέσα στο γήπεδο. Ναι, εντάξει, το άκουσα. Το τι κάνουν οι ομάδες μέσα στο γήπεδο. Το ότι υπάρχουν αθλητικοί δικαστές, αθλητικοί εισαγγελίες. Δεν υπάρχουν αθλητικοί δικαστές, υπάρχουν τακτικοί δικαστές. Ναι, οτιδήποτε έχει σχέση με το κράτος. Θέλει τα λεφτά. Πάρε του τα λεφτά. Πάρε τα λεφτά από τις ομάδες, από όπου θες, από οτιδήποτε κτλ. Και άσε τους ποδοσφαιριστές να κάνουν ό,τι θέλουν. Άσε τον Σαββίδη να κάνει ό,τι θέλει. Άσε τον καθένα. Η παρέμβαση του κράτους έχει καταστρέψει ουσιαστικά, πιστεύω, τόσο τα αθλήματα και ειδικότερα. Άρα λέτε ότι για την κατάδεια του ποδοσφαίρου φταίει το κράτος. Σαφώς. Και ακόμη και οι μεγάλοι, έξω, FIFA, MIFA, όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι αυτοί. Δηλαδή, τι νόημα υπάρξεως έχουν, τι λόγο υπάρξεως έχουν. Δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ παίζουν. Τι σε νοιάζει σαν κράτος, σαν Ευρώπη, σαν, ξέρω κι εγώ, σαν λαδέμπορος, τι κάνουν αυτές οι ομάδες. Αυτοί, κύριοι, είναι οι διοργανώτριοι άρχοι. Τι θα πει αρχή. Διοργανώτρια, τι θα πει αρχή. Η διοργανώτρια αρχή αυτή η οποία κάνει κουμάντο, τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτό λέω, γιατί να υπάρχει αυτή η διοργανώτρια. Γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος να το διοργανώσει, ποιος θα το κάνει. Δηλαδή, οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούν να βρεθούν μια μέρα και να παίξουν μόνοι τους. Και αυτό είναι ένα πρωτάθλημα, θα παίξουν μια φορά οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και θα κρυθεί ένα πρωτάθλημα. Οι ομάδες μπορούν να απαρτήσουν μια παρέα, ένα συμβούλιο και να πούνε θα παίξουμε σήμερα αυτό έτσι. Βρεσκοτώνονται, γίνεται της Μπουρλής. Δεν βλέπεις τι γίνεται στη Super League. Δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Εγώ άκρη από αυτά δεν έβγαλα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Φίλε μου Θανάση, σε είδα που βγήκες κανονικά από το στόπ. Παρά τ' αυτά, ο τροχονόμος σου σφύριξε. Τι το σφυράς? Τι έκανε, έκανε κάτι? Σφυράς, γιατί σφυράς? Το ζεις, ζήστα στην Nova.
Εδώ θα δει τι πιο θεϊκές αναμετρήσεις. Μη χάσεις το τέρμπι ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ολυμπιακός στις 21 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ζεις καλύτερα. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons. Ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Πίνω και μέθω. Μπάμπης Τσέρτος και Μαριό. Μια ρεμπέτικη συνάντηση που περιμέναμε καιρό. Το ρεμπέτικο Μινόρε στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μας ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη. Στην Άνοπολη, στο Γεντικουλέ και στο θρυλικό Μπαξέτσι Φλικ. Πάμε τσάρκα στα τραγούδια της καρδιάς μας με τον Μπάμπη Τσέρτο και τη Μαριό στο Θέατρο Βεργίνα. Συμμετέχει η Μαρία Σταφυλοπάτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Φαλκόνης. Μόνο για 4 παραστάσεις 23, 24, 30 και 31 Μαρτίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στην Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Πάω στα Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακέτο. Πανέτο. Today's Today Licious. Νηστεία και πανέτο. Πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. Today's. Keeping the city alive. Today. Μαμά, το αυτοκίνητο μας λειτουργεί με μπαταρία. Ναι, αγάπη μου. Το αυτοκίνητο του θείου, της νονάς. Όλα τα αυτοκίνητα, Κωστή, λειτουργούν με μπαταρία. Και τα δέντρα, μαμά, τα λουλούδια, τα ποτάμια και αυτά με μπαταρία. Όχι βέβαια, αλλά ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες των αυτοκινήτων μας για να τα προστατεύουμε. Μάθε και εσύ πώς να ανακυκλώνεις την μπαταρία του αυτοκινήτου σου. Το Σίδεσις διαχειρίζεται συσσωρευτές σε 5.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, έχοντας ανακυκλώσει πάνω από 120.000 τόνους αποβλήτων. Σίδεσις.
Ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες. Δίνουμε ενέργεια στη ζωή. Κάτι λεωφορείο από την προηγούμενη στάση. Όποτε άτομο που είμαι. Και πας και τον λες κουβέλης κατευθείαν. Και μένει όλος παγωτό. Καταρχήν, λύσε μου το μυστήριο. Πώς το σκέφτηκες τώρα όλο αυτό το δανταϊστικό. Τρέχοντας πρωτού πάω στη δουλειά, ήρθα γρήγορα, αλλά δεν πρόλαβα. Πώς τον εντόπισες. Μήπως είναι ο λογικός κήπο, πήγα στη Μονή Βλατάδων, βάλα ορίτου. Μπήκες δηλαδή σε τρία σημεία για να τον βρεις. Το τσάκο 97, ας το πούμε. Κάτσε, φίλε, οπότε παρατάς το φορτηγό στην άκρη και ορμάς να τον πιάσεις. Τον έπιασα το παγάσα, το τσάκωσα που λένε. Με την κοπέλα σου επικοινώνησες, γιατί τώρα με είναι 100 ευρώ νομίζω θα ψάχνα σε. Κατά τις μία η ώρα σχολάει, οπότε το πλαίτη σε μήνυμα για να έρθει χαρούμενη. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Κυνηγήστε το φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν 20 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση εκπομπής. Οι γραμμές είναι κατηλημένες. Στέλνετε μηνύματα α3 κενό αρνή ονοματεπώνυμο στο 54344, ενώ ο κύριος Νερατζίδης Νικόλαος ακόμη δεν έχει επικοινωνήσει. Είναι ο νικητής, έχει άλλα 10 λεπτά Νερατζίδης Νικόλαος να επικοινωνήσει για να πάρει το αρνή. Γρηγόρη, διαφημίστηκε ο Ιβάν Σαββίδης από τα ΜΜΕ ως ο πιο μεγάλος επενδυτής στη Θεσσαλονίκη. Κόκκινα, πες λίγο το όνομα αυτού που κέρδισε το αρνή, λέει. Έστειλα μπίνουμε και δεν άκουσα το όνομα. Το είπαμε. Γρηγόρη, πέλος όλους αυτούς που μαζέψαν με τη συγγνώμη του Σαββίδη, ότι από τότε που ευρέθηκε συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Εντάξει, και το να ζητήσει συγγνώμη όμως θέλει ανδρισμό. Το βλέπεις είτε έτσι είτε αλλιώς. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσχιάδης Βαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Με μία ακόμη προσφορά για αυτή την εβδομάδα, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με όφελος μέχρι και 1.600 ευρώ, αναλόγως την έκδοση την οποία θα επιλέξετε. Πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή κλεβώντας τώρα στο 2310-596-596. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Χαίρετε και κλείστε το ραδιοφωνό σας, παρακαλώ. Σας παίρνω από Τσιμισκή. Από? Από Τσιμισκή. Από Τσιμισκή, μάλιστα. Ναι, είμαι επιχειρηματίας. Ναι. Είμαι 68 ετών. Έχω ζήσει όλες τις νεκραναστάσεις των Αθηνών. Και μιλάω πλέον σαν αδόχος για τα γεγονότα που γίνονται τελευταίο καιρό. Ναι. Μας κερδίσανε εν ψυχρό και πήρανε πρωταθλήματα και κύπελα να γίνονται οι αγώνες οι τελικοί κυπέλων στην Αθήνα και στο Καρισκάκι. Ναι. Μας κερδίσανε έξω αγωνιστικά και παρασκηνιακά εδώ και δεκαετίες από το 1959 που άρχισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όλοι αυτοί κάτω στην Αθήνα με τα πακέτα ντελόρια, πακέτα σαντέρια και όλη αυτή η διαφθορά και η σύψη που επικρατεί στην Αθήνα, μεταφερόμενοι από την υπόλοιπη Ελλάδα να έχουν έσοδα, μας κυβερνάν με διάφορους τρόπους πουλώντας ελπίδες στους αφελείς τους Έλληνες ότι η ζωή τους θα βελτιωθεί. Τα τελευταία 10 χρόνια στην παγκόσμια ναυτιλιακή κρίση οι κύριοι Μελισανίδης και Μαρινάκης αύξησαν τις business τους και τα καράβια τους. Φίλος προσωπικός μου στη Θεσσαλονίκη με 18 καράβια δούλευε εύξηνα ο Πόντο Μεσόγειο, πτώχευσε σε ηλικία 56 ετών πεθαίνοντας από το ζόρι του γιατί τα καράβια του μετέφεραν μόνο με τα λεύματα και σιτηρά. Πέθανε γιατί δεν μετέφερε λαθρεμπόριο, ναρκοεμπόριο, όπλα κλπ. Να προσαρμοστεί με τις συνθήκες αυτής της συψημικής βρώμικης χώρας που την κυβερνάνε χίλια άνθρωποι από την Αθήνα και οι οποίοι επωφελούνται όλων των χρημάτων που εισέρχονται σε αυτή τη χώρα. Ό,τι ανθίζει έκοσμο από Αθήνα με στόχο να το κόβουν εξ αρχής και ό,τι καλό προκύπτει σε αυτή τη χώρα να έρχονται πάλι αυτό το κατεστημένο της Αθήνας να το ξεσκίζουν. Είναι οι τύποι αυτοί που ενώ τον κλέφτη ψάχνουν, αυτοί να σε κλέβουν.
Αυτό συμβαίνει εδώ και 150 χρόνια στην ελληνική ιστορία. Πού ακούστηκε κράτος 50 να μαζεύει και 100 να ξοδεύει και πάντα να είναι χρεωμένο. Οι τύποι αυτοί της Αθήνας, είτε με πράσινα χρώματα, είτε με κόκκινα, είτε με μπλε, είναι βολεμένοι και εμείς θα είμαστε οι αφελείς που θα τους ανεβάζουμε πάντα επάνω. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Νερατζίδης Νικόλαος είναι τώρα στη γραμμή. Όχι, όχι, όχι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να αναφερθώ για τον προηγούμενο, ναι, που έλεγε για την Ελλάδα και ότι είναι 1000 άτομα βουλευτές Ελλάδας, είναι όλα τα λεφτά στην Αθήνα και έλεγε. Εδώ δεν είναι ο Χοντρός Βενζέλος, δεν είναι ο Καραμαλής. Αυτή από πού είναι, από την Αθήνα είναι? Από εδώ δεν είναι? Ορφανός δεν είναι από εδώ, κύριε μου? Ναι, το θέμα μας δεν είναι ο κύριος που μου πήρε τηλέφωνο πριν. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα μας είναι άλλο, εντάξει. Το θέμα μας είναι, συγγνώμη που το λέω, αλλά μένω σε αυτή την πόλη, αλλά είναι ωραία πόλη, αλλά έχει κομπλεξικούς ανθρώπους. Πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να σας πληροφορήσω ότι η ΑΕΚΑΡΑ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Συγγνώμη που θα απογοητεύσω τους ακροατές σας και όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, γιατί εδώ και 20 μέρες σας ακούω και έχω συγχαθεί. Ευτυχώς που υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Αφού δεν σας καλύπτουμε, γιατί μας τηλεφωνείτε? Όχι, για να δω πώς. Θέλω να γελάσουν, για να δω τι θα πείτε. Γι' αυτό σας ακούω. Αλλά σας ακούω 5-10 λεπτά, μετά ξαναγυρίζω και ξαναγυρίζω σε αυτό το κανάλι. Για να δω τι λέτε. Ναι. Καταλάβατε. Και γελάτε με αυτά που λέμε. Ναι, ναι, με αυτά που λέτε. Γιατί δεν είσαστε δημοσιογράφοι. Τι είμαστε? Δεν είσαστε. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον πληρώνεστε από κάτι άλλο για να λέτε υπέρ του ΠΑΟΚ και υπέρ του ΠΑΟΚ. Για αυτά που έγιναν, δηλαδή τα πρόσφατα. Δηλαδή, με τα Γιάννηνα, με τον Ολυμπιακό, με τον Αστέρα Τρίπολη. Ακούσατε να λέμε ότι καλώς γίνανε και μπράβο? Όχι, από εσάς δεν τα άκουσα. Αλλά από κάποιους άλλους. Κύριε, σε μένα, δεν θα κρίνω τους συναδέλφους μου. Ο καθένας κρίνεται για τις πράξεις του. Σε μένα πήρατε τηλέφωνο και πήρατε να γελάσετε μαζί μου. Όχι. Με τι γελάσατε δηλαδή? Όχι με σας προσωπικά. Όχι με εσάς προσωπικά, απλά εντάξει, μου δώσατε ένα λόγο και απλά. Όλοι οι συνάδελφοι δίνουν λόγο. Μπορείτε να πάρετε προσωπικά, αν κάτι σας χαλάει. Ναι, μα προσπαθώ από το πρωί να πάρω και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή γι' αυτό. Έπιασα τώρα, εντάξει. Τι να κάνω τώρα. Μάλιστα. Και αναφέρθηκα στη δικιά σας εκπομπή. Να είστε καλά. Εντάξει, και εσείς. Λοιπόν, πάμε στον ηγητή, ο κ. Νερατζίδης. Ναι, γεια σας, ο ίδιος. Ρε Νίκο. Παρακαλώ. Περίμενες το 90. Στο 90, Είναι ακριβώς το 90, ρε φίλα. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή μας έβγαλες την ψυχή 90 λεπτά για να βάλεις τον γκολ. Άρα δεν ακούγες κάποιος, δεν μπορούσες να ακούσεις ή δεν ήταν σήμερα η μέρα και κάποιος σε πήρε τηλέφωνο. Με πήραν όντως το τελευταίο. Με πήραν τηλέφωνο και με το πείσαν. Σε πήραν τηλέφωνο και σου λένε τρέχα γιατί το αρνεί. Έβγαλε πόδια και θα φύγει. Θα φύγει κανονικά. Ήταν έτοιμο να φύγει, ρε Θήριο. Είναι δυνατόν. Έχει στείλει πόσα μηνύματα έστειλες? Νομίζω δύο. Έστειλες δύο μηνύματα. Με δύο μηνύματα εξφαλίζεις το αρνεί και δεν παίρνεις τηλέφωνο. Με συγχωρείς. Αν δεν έπαιρνες τηλέφωνο στο ένα και το μάθαινε μετά, δεν θα χτυπιώσουν? Όχι. Όχι. Χαλάλη στο γιόκαρο. Ευθύνεται όλα για αυτός. Όλα για αυτός. Υποδέχθηκες γιο? Ναι, ημερών. Να σου ζήσει, να τον καμαρώσεις παππού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ομάδα? ΠΑΟΚΣΙΣ πάντα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτόν που σε τηλεφώνησε. Αριανός. Να του κάνεις το τραπέζι. Καλά, εννοείται. Το λιγότερο. Το όχι το τσιπουράκι. Να είσαι καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Άκου τώρα. Να το κάνεις το τραπέζι, λέμε, το όχι το τσιπουράκι. Ανακαθείς, ρε. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. 5 χρόνια εκτός να δούμε ποιος είναι μάγκας που θα παραμείνει στις ομάδες. Πες το νούμερο των ΑΕΚΣ να πάει να πνιγεί με το κασκόλ του τυγράκου του. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ορίστε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Μόσκοβιτς. Πού είσαι, κοπέλα μου, εσύ? Πού είσαι, κορίτσι μου, εσύ? Πού είσαι, κοπέλα μου, εσύ, χαμένη? Χαμένη δεν είμαι καθόλου. Βρε χαμένο κορμί. Έκανα αποτοξίνωση. 1,5 χρόνο δεν σας άκουγα. Περίμενε. Αποτοξίνωση από εμάς? Από σένα και από τον Φαλακρό. Γιατί, ρε φίλε, τι σου κάνει? Γιατί θα τρελαινόμαστε με αυτά που λέτε.
χρειάζεται και μια αποτοξίνωση ανάμεσα. Μάλιστα. Και σήμερα πώς έκατσε. Εγώ τώρα τελευταίο κανένα μήνα ακούω. Ναι, ο γιατρός τι σου είπε γι' αυτό? Ο γιατρός είπε ότι, πώς το λένε, δεν υπάρχει γιατρία. Δεν απέδωσε και πολλά πράγματα. Και περίμενες, ρε αλήτη, να εκτεθώ ανεπανόρθωτα και να περιμένεις πώς και πώς να με δεις. Ποιος είπε να τα βάλεις με τους Ισπανούς? Εντάξει, σωστό αυτό. Ό,τι και να πεις εγώ, του μπεκιάζομαι. Έπρεπε να πω δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Να πεις ότι αγαπάς. Να πω. Δεν φτάνει που όλοι οι άλλοι τα έχουν βάλει εναντίον μας να μας καταστρέψουν. Τους βοηθάμε κιόλας από πάνω με τη συμπεριφορά μας. Εδώ είναι το κακό. Καταλαβαίνεις. Με ακούς? Πολύ καλά. Πολύ καλά, ρε Βασίλη. Αυτό ήθελα να πω. Παραπάνω τι να πω. Με τη συμπεριφορά μας και με τον τρόπο μας τους βοηθάμε. Τους δίνουμε πατήματα να έχουν να πούνε. Όλοι τα έχουν βάλει εναντίον μας. Μην τυχόν και πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και μην μου πεις ότι βλέπω φαντασιώσεις τώρα επειδή είμαι ΠΑΟΚτης. Όχι, εγώ ρώτησα κάτι επειδή άκουσες από την αρχή και ρωτάω. Άντε και τιμωρούν τον ΠΑΟΚ, θα αλλάξει κάτι? Ρε, τίποτα δεν θα αλλάξει. Τα ίδια θα αλλάξει. Αλλά τους είδες πως καώνε μόλις βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και πάει ένα τέτοιο. Είναι δυνατόν να διακόψουν το πρωτάθλημα για 5 χρόνια, αρκεί να μην πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Άστε τώρα. Είναι πολλά τα στραβά. Όπως βλέπεις. Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί άμα πάρω φόρα και πω, θα συμφωνείς με το 3 χρόνια ευρωπαϊκό αποκλεισμό όλων. Να δούμε ποιος έχει κόψει. Και τι θα γίνει, νομίζεις ότι θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? 100%. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Γιατί η μάχη για ποιο λόγο γίνεται, εσύ τώρα? Η μάχη γίνεται πάντα για τίποτα άλλα. Η μάχη γίνεται για το πακέτο. Το πακέτο είναι στο Champions League. Το πακέτο είναι στο Champions League. 3 χρόνια αργότερα θα ξαναρθούν πάλι και θα ξαναμαλώνουν για την ίδια την ιστορία. Και άμα δουν ότι χάουν, πάλι τα ίδια θα κάνουν. Και ποιος θα επενδύσει? Άλλαξε κάτι, δεν μου λες. Βλέπεις τις ελληνικές ταινίες που είναι από το 50 και από το 60. Ναι. Είναι σαν να τις γύρισε σήμερα. Ή σήμερα τις γυρνούσες ή τότε, το ίδιο είναι. Δεν άλλαξε τίποτα. Και μην νομίζω και το 2140, αν υπάρχει Ελλάδα, τα ίδια θα έχουμε. Δεν αλλάζει αυτός ο τόπος, φίλε. Με τίποτα δεν αλλάζει, γιατί δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν οι άνθρωποι. Γιατί βολεύονται έτσι όπως είναι βολεμένοι. Και δεν πρόκειται να πάει ποτέ μπροστά. Εκεί που είναι. Κάθε 50 χρόνια πτωχεύει η Ελλάδα. Το είπε ο προηγούμενος νομίζω. Κάθε 50 χρόνια πτωχεύει η Ελλάδα. Γιατί πτωχεύει κάθε 50 χρόνια? Γιατί πτωχεύει κάθε 50 χρόνια? Κάντε αυτό και από την αρχή. Ναι, ζωή τα ίδια. Πάρε την ιστορία να δεις. Από το 1873 η πρώτη πτώχευση. Επί Τρικούπη επόμενη. Επί Μεταξά επόμενη. Επί Τά επόμενη. Κάθε 50 χρόνια πτωχεύει η Ελλάδα. Γιατί φτωχεύει? Να είσαι καλά. Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα εκεί πέρα. Να είσαι καλά. Τα ίδια είναι. Μια χαρά τα ίδια. Γι' αυτό και όλα τα νέα παιδιά που φύγανε λόγω κρίσης από την Ελλάδα δεν πρέπει να έρθουν ποτέ. Γιατί γνώρισα πολλούς εδώ που στην αρχή κλαίγανε γιατί φύγανε και σήμερα ρίξαν μαύρη πέτρα τους πίσω και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Ρώτα τον αδερφό σου. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε? Το είπε ρώτα τον αδερφό μου γιατί δουλεύει στη Γερμανία. Παρακαλώ. Ναι, φίλε μου. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Φίλος του ΠΑΟΚ, από Πάτρα παίρνω. Ναι. Σας ακούω από το ίντερνετ. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την κλήση του ΠΑΟΚ σε απολογία στον αέρα. Γιατί ανακοινώθηκε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ωραία. Αν έχετε προσέξει, λέει, βάσει των αναφερομένων στην αποτάδε φιλοαγώνα, το οποίο συνέταξε ο διαιτητής του αγώνα και σας γνωστοποιήθηκε κατά τον τάδε του κανονισμού, μετά τον υπαριθμό πρωτοκόλλου 2330-12-3 του 18 και 2337-12-3 του 18 ηλεκτρονικών μηνυμάτων του ίδιου ως άνω διαιτητή. Εγώ νομίζω ότι είχε κάνει και συμπληρωματική έκθεση εκτός από το αρχικό φιλοαγώνα που έχουμε όλοι διαβάσει, γιατί στο πρώτο φιλοαγώνα έλεγε ότι ακύρωσα τον γκολ και μετά το κατακύρωσα και μπήκε ο Σαβίδης και με διάκοψε. Το παράξενο που είναι. Το παράξενο που είναι. Ότι έχει κάνει συμπληρωματική έκθεση, το έχετε πει αυτό? Και εδώ έκανε ο Αρετόπουλος. Δηλαδή. Ο Αρετόπουλος την έκανε, του τη ζητήσανε. Ναι. Του τη ζήτησε σχολαρίκη. Ναι. Επειδή είχαμε κάνει ένσταση, βάσει τη ένσταση του ζήτησε, υποτίθεται. Εδώ από μόνος του έχει κάνει συμπληρωματική έκθεση και γι' αυτό έχει βγει αυτό το κατηγορητήριο και η ΑΕΚ δεν αναφέρεται πουθενά. Γιατί αν είχαμε το κανονικό που έχουμε διαβάσει όλες τις προηγούμενες μέρες, έλεγε ότι η ΑΕΚ δεν βγήκε, τους είπαν να βγουν να παίξουν και δεν βγήκαν επειδή φοβόντουσαν. Μου είπαν ότι φοβόντουσαν. Αναμένουμε.
Δηλαδή θα μας βγάλουν και τρελούς στο τέλος αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι θα βγούμε τρελοί αν κάνει συμπληρωματική έκθεση. Ποιος? Ο διαιτής. Όχι, αλλά πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Και γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά αυτό? Περιμένω και να μάθω όπως και εσείς. Σας ευχαριστώ που το είπατε, αλλά περιμένω να μάθετε πόσο και εσείς. Εγώ το πήρα να το αναφέρω γιατί δεν ξέρω αν το είχατε αναφέρει, αν έχετε προσέξει ότι είναι δύο ηλεκτρονικά μηνύματα. Δεν το έδωσα σημασία. Καλά κάνετε και το λέτε. Οκ. Okay. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι. Γρηγόρη. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, για να ζητήσεις συγγνώμη, όπως είπες, πρέπει να έχεις ανδρισμό. Αλλά για να ζητήσεις συγγνώμη από την καρδιά σου πρέπει να έχεις ανδρισμό. Για να ζητήσεις συγγνώμη επειδή έγινες βρεντίκολο, γελάνε και οι γύφτοι, πρέπει να έχεις θράσος, Γρηγόρη. Λοιπόν, εύχομαι, εγώ βολοδέρνω στα χωριά και ειλικρινά σέβομαι περισσότερο το ήθος του τελευταίου χωριού που έχω παίξει από αυτό το σωματείο. Αυτό το σωματείο παραπονιέται μια ζωή, κάνει έκανα νευρίασα τώρα, να. Κάνει τον αδικημένο και είναι μετά τον Ολυμπιακό ο πιο ευνοημένος. Ποιος? Η ΑΕΚ. Αυτοί που κλαίγονται. Αυτοί που κλαίγονται και ζητάνε τώρα να ενωθεί η Θεσσαλονίκη. Δεν τους θέλω, ρε, στην πόλη μου. Δεν τους θέλω, τη βρωμίζουνε. Δεν τους θέλω, ρε, Γρηγόρη. 90 χρόνια κλείσανε, φτάνει. Να είσαι καλά. Φτάνει πια. Να είσαι καλά. Μη συγχύζεσαι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σου, Κοκκινέ. Γεια σου, φίλε μου. Μίλα καθαρά. Μ' ακούτε? Τώρα σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, Νίκος μου νερβέργει πριν να κλείσει το τηλέφωνο. Ναι. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Όταν βγήκαν οι ρεπόρτερ στο Νόβα, ποια ήταν η τελευταία δήλωση που κάνανε? Δεν το θυμάμαι. Ο κύριος Κομίνης ζήτησε να βγουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Ποιος αρνήθηκε να βγει στον αγωνιστικό χώρο? Ρε φίλε, όλα αυτά τι σημασία έχουν? Συγγνώμη, απάντησέ μου λίγο. Δεν θα την πας στην κουβέντα εκεί που θες. Απάντησέ μου, ποιος αρνήθηκε να βγει έξω? Σύμφωνα με αυτά που έγραψε. Άρα ποιος θα κατηγορηθεί? Μειον 10. Λογική. Όχι τι μας λένε, τι μας παρουσιάζουν τα ελληνικά κολοκάνα, αλλά συγγνώμη για τη λέξη κιόλα. Ρε φίλε, ό,τι και να. Αλλά δεν μας τρελάμε τη βιβλία. Ρε φίλε, ό,τι και να. Ο Κομίνης κοραϊδεύει όλο τον ελληνικό. Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό, ρε φίλε. Συγγνώμη, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι θέλω να πω? Εγώ σαν παοντής πανηγύρισα γιατί ακύρωσε τον κόλ τη ΑΕΚ και οι αεξίδες πανηγύρισαν επειδή κατοκύρωσε τον κόλ στον ΠΑΟ. Να μας τρελάνει. Άμα θέλει να χωρίσει την Ελλάδα στη δύο, να τη χωρίσουμε. Μετά να δούμε τι θα λένε. Και μην μου πει και το ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Βούλγαρος μας ανεβάζουνε, Βούλγαρος μας κατεβάζουνε. Επόμενος. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ναι. Ναι, Γρηγόρη. Κλείσε το ραδιόφωνο, το ίντερνετ τι έχεις ανοιχτό. Ναι. Γρηγόρη, μ' ακούς? Ναι, άμα το κλείσεις για να ακούν και οι φίλοι καλά, για να μην είναι. Το κλείσα, δεν το κλείσα. Ναι, τώρα σε ακούω άψογα. Ωραία. Εγώ είμαι ΑΕΚτής, είμαι. Καλά να πάθεις και εσύ, τι να κάνω εγώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω πάρα πολύ καιρό. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο και θέλω να σου πω κάποια πράγματα. Παίρνω, το αλλάζει με τίποτα αυτό το δίωρο? Όχι, ρε, με τίποτα, τρελός εσύ. 50 ευρώ, συνέχισε. Ούτε καν. Συνέχισε, 50 ευρώ λέω. Λοιπόν, συνέχισε, ρε, καλά, έχεις την ευκαιρία να οικονομήσεις τώρα, σου λέω. Λοιπόν, άκου, υπάρχει τέτοια εκπομπή σε όλο τον πλανήτη, πες μου. Όχι, μετράει. Για να σου πω την αλήθεια, ενώ είμαι εκδηλωτικά πρέπει να ακούω αθηναϊκά κάτω. Ραδιόφωνα δεν ακούω, ακούω μόνο εσάς. Γιατί μου προκαλείται και αρκετό γέλιο. Τόσο βλαμμένοι δεν υπάρχουν, πες το, δεν γίνεται. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα να σου πω κάτι πράγματα. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός έκτης. Το πρόβλημά μου ποιο είναι? Ότι όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε πολλά φιλικά μέσα στην χρονιά. Ο ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά έπαιξε τέσσερα κανονικά μάτς, τέσσερα πενταρίσια. Από τα τέσσερα έχασε τα τρία. Πού θέλει να πάει με αυτό το πράγμα δηλαδή? Δεν μπορεί να είναι, δεν θα ήταν ψηλά στην βαθμολογία αν έπαιζε πενταρίσια όλα τα μάτς. Όλα αυτά που λες, τα ακούω. Απλά συγχώρεσαι με επειδή είπες και καλές κουβέντες, θα είμαι προσεκτικός μαζί σου. Ναι. Έθεσα κάποια ερωτήματα τα οποία για μένα είναι πολύ σημαντικά. Καλούν τον ΠΑΟΚ σε απολογία. Έχει διακοπεί, ναι, το πρωτάθλημα. Όποια και αν είναι η τιμωρία του ΠΑΟΚ, θα είναι καλύτερη επόμενη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο?
Λογικά όχι. Όχι. Είσαι, λογικά λοιπόν... όχι, αλλά. Ναι, μπράβο. Να σου πω και κάτι. Είσαι σύμφωνο με το ότι πρέπει, θα φανούν και ποιοι το λέει η ψυχή του και αντέχουν να αποκλειστούν οι ελληνικέ ομάδε 3 χρόνια εκτό Ευρώπη. Εν μέρη είμαι σύμφωνο και το λέω πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Απλά θέλω να σου πω κάτι άλλο για αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ αυτό το λέει εκ του ασφαλού. Πρόσεξε λίγο. Γιατί? Κατά τα ψέματα ακούγονται από εδώ και από εκεί. Ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει. Δεν θα χάσει. Οι off the record ακούγονται ότι ο Σαββίδης ήρθε στην Ελλάδα για άλλους λόγους. Δεν ήρθε στην Ελλάδα επειδή είναι ΠΑΟΚτσής και ούτε γεννήθηκε ΠΑΟΚτσής. Βρε καλό άνθρωπο, με την ίδια λογική. Μπορεί ναι. να σου πει κάποιος ότι ο Σαββαράβας πήρε την Παρίσι Ζερμέν. Ήρθε εκεί για να βγάλει γούστα για άλλους λόγους, για δουλειές. Και όχι για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί, να γίνει αυτό με ένα υγιές κλίμα. Ναι, μπορεί να γίνει. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει. Κάποια στιγμή να γίνει. Όταν η κοινωνία δηλαδή αυτό... είναι. Θες το ποδόσφαιρο να είναι καθαρό εντελώς, δεν γίνεται. Η κοινωνία, φίλε, την οποία ζούμε και διέπεται από νόμους οι οποίοι άλλοι εφαρμόζονται και άλλοι δεν εφαρμόζονται, ή ανάλογο τον άνθρωπο, κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει η ρότα. Γιατί βλέπεις που έχουμε φτάσει, έχουμε μνημόνιο. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μνημόνιο, μας κάνουν κουμάντο και στο ποδόσφαιρο και σε λίγο μας κάνουν κουμάντο και στο κρεβάτι μας. Το έχεις αντιληφθεί αυτό ή είμαι ο μόνος ο οποίος το πιστεύω? Όχι, όχι. Ισχύουν όλα ό,τι λες. Λοιπόν, επειδή θέλω να ξαναπάρω και θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή, θα πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω για να μην κρατάω την γραμμή. Όσον αφορά αυτό που λένε οι παοξίδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα μαζικής δικτύωσης, τέλος πάντων αυτά τα Facebook και όλα τα πάντα, ξέρω εγώ, που λένε ότι η Αντρίκια συγγνώμη βγήκε από τον Σαββίδη και η Αντρίκια συγγνώμη του Σαββίδη, ναι, δεν το λέω, ναι, έχεις δίκιο, αλλά ο πρώτος που είπε συγγνώμη το 2011, όχι, 13, λάθος, το 2013, όταν η ΑΕΚ αποκλειόταν από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ με τον γκολ του Χάρα, το οποίο δεν έχουμε μάθει ακόμα αν ήταν γκολ ή όχι, συμφωνείς? Ναι, ήταν ο Μαρινέλης. Ωραία. Ναι, η πρώτη συγγνώμη ήταν της ΑΕΚ, του Μελισανίδη, όταν γύρισε και είπε να φάμε όλη την ποινή και δεν πήγε ούτε καν σε έφεση όταν έφυγε την ποινή η ΑΕΚ. Διαφωνείς? Προς τιμήν σου αυτό που λες. Απλά, να σου πω κάτι, δεν θα μπω στη λογική αν είναι Αντρίκια η συγγνώμη, αν την εννοεί ή δεν την εννοεί. Τουλάχιστον την είπε. Ναι, όχι, κανείς δεν είπε τίποτα. Απλά δεν μπορώ να πω. Γιατί πρόσεχε λίγο, δεν άντεχα ένα σκασμό μηνύματα τα οποία ερχότανε από παδούς του ΠΑΟ και λέγανε ότι είναι Photoshop η φωτογραφία. Και έλεγα, παιδιά, κάτι πάρα πολύ απλό και λογικό. Λέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ ότι έχουν γνώση οι φύλακες και θα απαντήσουμε, λέω, προφανώς δεν ισχύει. Και επιμένα και στέλνω. Ναι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, κύριε φίλε. Συγγνώμη. Εγώ θέλω μια χώρα η οποία να έχει ίσες ευκαιρίες για όλους, το κατά δύναμη, και ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει σκάσει. 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 Και ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει σκάσει.